Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, ένα τέταρτο πριν τις 10, ζωντανά. Και απόψε θα ανοίξουμε τον φάκελο για ένα θέμα που η πλειοψηφία των πολιτών δεν το έχει αντιληφθεί, όμως δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να το συναντήσει στην προσπάθεια να διεκδικήσει την απονομή της δικαιοσύνης. Θα μιλήσουμε για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, τον νέο ποινικό κώδικα, και βεβαίως τι προβλέπει αυτός από πολύ σοβαρά παραπτώματα μέχρι και απλά πλημελήματα. Βεβαίως στην απόψινή συζήτηση συνοδοιπόροι μας επαγγελματίες νομικοί, δικηγόροι, όπου θα μας βοηθήσουν για να κατανοήσουμε και εμείς αλλά και εσείς από το σπίτι τι προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας. Μαζί μας εδώ στο πλατό της εκπομπής Ώρα Αιχμής η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη. Καλησπέρα σας, κυρία Σπανάκη. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Κοντζαμπασάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντζαμπασάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ο κύριος Μανώλης Ρακιτζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Ρακιτζάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Σε όλους σας καλησπέρα. Και ο κύριος Μανώλης Σαββόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλο. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Σε πολύ λίγο θα πω ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα βάλουμε σε συζήτηση και τον κύριο Κάρτσονα αλλά και τον κύριο Καραγιάννη. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα βίντεο που έχει να κάνει με το τι ακριβώς έχουμε συλλέξει εμείς με βάση αυτές τις αλλαγές, με βάση αυτόν τον νέο ποινικό κώδικα, για να πάρουμε την πρώτη έτσι ουσιαστική αιτία, με συγχωρείτε, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η αντίδραση στην αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η οποία ισοδυναμεί με ολική επαναφορά σε συνθήκες αυταρχισμού και περιστολής δικονομικών δικαιωμάτων για τους πολίτες, οφείλει να είναι πρώτα απ' όλα κοινωνική. Διαμηνύει ο νομικός κόσμος της χώρας που πρωτοστατεί στην προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με οδυνηρές εκπλήξεις. Ουσιαστικά επαναφέρει τον νέο ποινικό κώδικα που είχε ψηφιστεί το 2019 σε μια κατάσταση πολύ πριν από την ψήφισή του και μάλιστα σε πολλά θέματα αυστηροποιεί ακόμα περαιτέρω τις διατάξεις που προβλεπόταν στον ποινικό κώδικα του 1950, ο οποίος ίσχυε μέχρι το 2019. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο τους δικηγόρους, παρότι αυτή τη στιγμή φαίνεται οι δικηγόροι να ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, μάλλον επειδή είναι πιο ειδικοί και γνωρίζουν τις συνέπειες του νομοσχεδίου, οι οποίοι θα επέλθουν. Δυστυχώς θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε και να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα και ο κόσμος αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει. Αυτό που έρχεται αφορά πρωτίστως το μέσο πολίτη και όχι το μέσο δικηγόρο. Η ελληνική δικαιοσύνη επιστρέφει στο 1950, καθώς οι διατάξεις που προωθούνται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κατάργηση δικαιώματος αναστολής για οποιαδήποτε ποινή άνω του ενός έτους, με συνέπεια ακόμη και άνθρωποι χωρίς ποινικό παρελθόν για μια απλή οφειλή να καταλήγουν πλέον στη φυλακή, όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι. Το αφορά όλη την κοινωνία και όχι μόνο την εγκληματικότητα, τη βαριά, η οποία είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και τα αντανακλαστικά του κόσμου είναι τέτοια ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί. Αφορούν οι αλλαγές στην μικρή και μεσαία εγκληματικότητα, δηλαδή σε ποινές ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών, αυτά που κάποτε δινόταν αναστολή, αν είχε λευκό ποινικό μητρό ή εξαγοραζόταν. Τώρα όλα αυτά δυστυχώς δεν θα πάψουν να ισχύουν. Η αναστολή θα δίνεται μόνο για ποινές μέχρι ενός έτους. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα αναγκάζονται να πληρώνουν τις ποινές τους προς 600 ή 1000 ευρώ το μήνα, που αντιλαμβάνεστε ότι για μια ποινή 15 μηνών, η οποία είναι η οποιαδήποτε παράβαση μπορεί να φανταστεί κάποιος για πλημέλημα, θα χρειάζεται 10 ή 15.000 να πληρώσει την ποινή. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα τα έχει καταλάβει ο κόσμος και μπορεί να αντιληφθεί πού θα οδηγήσουν. Λοιπόν, να διευρύνουμε κι άλλο την τηλεοπτική μας παρέα, να πάμε στον κύριο Νίκο Καραγιάννη, επίσης δικηγόρο, όπως και τον κύριο Λευτέρη Κάρτσονα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστώ που με τη δύναμη της τεχνολογίας είστε μαζί μας απόψε. Θα συμμετέχετε κανονικά ενεργά σε αυτή τη συζήτηση μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας. Κυρία Σπανάκη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, επειδή στη διάρκεια της εκπομπής θα το διευρύνουμε λίγο παραπάνω, δηλαδή θα το αναλύσουμε. Απλά θα ήθελα να ζητήσω από όλους αυτό ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε τις αλλαγές να είναι κατανοητός προς τους τηλεθεατές, γιατί δεν είναι δικηγόροι. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των παριστάμενων απόψε. Κυρία Σπανάκη, τελικά
είναι τόσο σοβαρό αυτό. Γιατί από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης κάνουν λόγο για έναν ποινικό κώδικα που θα απονέμει, λέει, σωστά τη δικαιοσύνη. Το σωστά είναι μια λέξη αυτή τη στιγμή που εμένα δεν μου παρέχει καμία ασφάλεια. Τι θα πει σωστά. Θα πρέπει να σας πω ότι η νομική επιστήμη και γενικώς η θέσπιση διαταγμάτων, νομοθετημάτων πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη των ανθρώπων. Δηλαδή έχει μια πορεία εξελικτική, οφείλει να ακολουθεί αυτήν την πορεία. Η τιμώρηση δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος, θεωρώ εγώ, ώστε να εξελίξουμε μια κοινωνία. Θα μου πείτε, είναι και αυτή στο πλαίσιο της διάρθρωσης του κοινωνικού συστήματος και η τιμώρηση είναι μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας του κράτους. Όμως θα έλεγα ότι πρωτίστως θα έπρεπε να εξασφαλιστούν κοινωνικά υποδομές ώστε η εγκληματικότητα να καταπολεμηθεί στη βάση της, δηλαδή στη γέννησή της, και όχι τελικώς το κράτος να έρχεται να τιμωρήσει την οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά και αυτό να θεωρεί ότι είναι πανάκια για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Και εν πάση περιπτώσει για να δώσει στην κοινωνία ένα ερέθισμα να λειτουργήσει πλέον σε ένα πεδίο, θα έλεγα, δημοκρατίας, εξέλιξης, προόδου. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Εγώ θα μιλήσω για μία επιστροφή σε έναν μεσαίωνα, διότι εκείνο το οποίο θα ήθελε το κράτος να επιτύχει θα είναι η μείωση της εγκληματικότητας κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι όχι η βαριά εγκληματικότητα, δηλαδή οι δράστες. Που έτσι κι αλλιώς θα τιμωρούνταν βαριά αν το έγκλημα είναι τόσο βαρύ. Για τις πράξεις δηλαδή για τις οποίες ο νόμος προέβλεπε ούτως ή άλλως ποινές κάθειρξης. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως είχαν μια αντιμετώπιση και ποινικής απαξίας και τιμώρησης πολύ συγκεκριμένη. Είχαν να αντιμετωπίσουν ποινές κάθειρξης. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτοί που πλήττονται είναι η λεγόμενη ήπια εγκληματικότητα. Δηλαδή αυτοί που μπορεί ενδεχομένως να αφορά κοινωνικές τάξεις οι οποίες λειτουργούν σε ένα πλαίσιο επαγγελματικής διακινδύνευσης. Υπάρχουν επαγγέλματα. Και μια οικονομική εκκρεμότητα, ας πούμε, κυρία Σπανάκη. Βεβαίως και οικονομική εκκρεμότητα, αλλά εγώ θα σας το πάω κάπου πιο εξειδικευμένα. Έχουμε παραδείγματος χάρη έναν γιατρό, έναν επαγγελματία, ο οποίος εκ του επαγγέλματός του είναι υπόχρεος προς τη λήψη κάποιων μέτρων προκειμένου να αποτρέψει κίνδυνο ο οποίος είναι δυνατόν να επιφέρει ένα αποτέλεσμα εγκληματικό λόγω ακριβώς της κινδυνότητας δράσης την οποία ο ίδιος για το επαγγέλματός του υλοποιεί στην καθημερινότητά του. Η διακινδύνευση αυτή από τον νόμο έχει κάποιες ασφάλειες. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής τίθεται ένα πλαίσιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας συμπεριφοράς και θα τη χαρακτήριζε, ας πούμε, ο έχων την ιδιότητα και την ειδικότητα αλλά και την υποχρέωση να την εντάξει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αφού αξιολογήσει όλες τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα ένα τέτοιο γεγονός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει την υποχρέωση λήψης κάποιων μέτρων και εξαιτίας ενδεχομένως μιας παράληψης, μιας αμέλειας, η οποία τιμωρείται φυσικά, αλλά έχει συγκεκριμένη απαξία, κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή. Για ένα εργατικό ατύχημα σας μιλώ, για μια ιατρική αμέλεια σας μιλώ. Ακόμη και αν οι συνέπειες δυστυχώς είναι καταστροφικές. Έχουμε δηλαδή ακόμα και αν ευθύνεται κάποιος άλλος ως ειδικός αυτούργος, παραδείγματος χάρη σε ένα εργατικό ατύχημα. Κοιτάξτε, στην αμέλεια δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ηθικό αυτούργο, αλλά ενδεχομένως για αστάθμητο παράγοντα. Κατάλαβα. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη έχουμε ένα σύνολο ανθρώπων που επιτελούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και κάποια στιγμή για λόγους που είτε μπορούσε να τους προβλέψει, είτε δεν μπορούσε, επέρχεται ένα ζημιογόνο γεγονός. Και κατά αυτόν τον τρόπο χάνεται μια ανθρώπινη ζωή. Σας μιλώ για ένα ατύχημα εργατικό. Σε αυτή την περίπτωση, η προβλεπόμενη ποινή, δυστυχώς, πλέον, έχει τον κίνδυνο να έχει σαν αποτέλεσμα την έκτηση ποινής για τον κατηγορούμενο. Να βρεθεί στη φυλακή. Ακριβώς. Δηλαδή. Μάλιστα. Θα επανέλθω σε εσάς. Θέλω μία σύντομη τοποθέτηση από το σύνολο των παριστάμενων. Κύριε Κοντζαμπασάκη, θα ήθελα λίγο να πάμε στο κομμάτι τι διαφορετικό, πέρα από αυτό που μας είπε η κυρία Σπανάκη,
φέρνει αυτός ο νέος ποινικός κώδικας. Δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προωθεί αυτόν τον ποινικό κώδικα, έτσι όπως μας περιέγραψε με πολύ ρεαλιστικό τρόπο τουλάχιστον κάποιες πτυχές του κυρία Σπανάκη. Σας ευχαριστώ για τη δύσκολη ερώτηση, αν και αυτή έπρεπε να βρεθεί στο Υπουργείο, γιατί το σκεπτικό δεν το καταλάβαμε. Για να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει σκεπτικό. Κοιτάξτε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί στη χώρα αυτή έχουμε ξεχάσει την αλφαβήτα. Τι είναι το δίκαιο και τι είναι το ποινικό δίκαιο. Δηλαδή, θα πρέπει εδώ να δούμε 1000 χρόνια, ειδικά τα τελευταία 300 μετά το διαφωτισμό, τα κράτη γιατί έχουν και στηρίζουν και διαμορφώνουν και επιστηρίζουν και λειτουργούν μια ποινική δικαιοσύνη. Τι θέλουμε να διαχειριστούμε, χρησιμοποιώ μια άχρωμη λέξη, μέσα από το ποινικό σύστημα κάθε πολιτείας. Αυτό, κύριε Δασκαλάκη, που είναι το πρώτο και το τελευταίο που πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του, είτε ως νομοθέτης, είτε ως εφαρμοστής του δικαίου, είναι ότι το ποινικό δίκαιο θέλει να κυρώσει, να τιμωρήσει και οπωσδήποτε να αποτρέψει το έγκλημα. Έτσι δεν είναι? Να αποτρέψει, δηλαδή, την παραβατική συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Η παραβατική συμπεριφορά ενός ανθρώπου και στην κοινωνία, γενικά στις κοινωνίες, είναι σύμφυτες με το κοινωνικό επικοδόμημα, για να χρησιμοποιήσω μια κλασική έννοια μαρξιστική, αν θέλετε. Ασφαλώς και είναι. Έγκλημα υπήρχε, έγκλημα υπάρχει και έγκλημα θα υπάρχει. Αυτός όμως που νομοθετεί πάνω σε μια κρίσιμη παράμετρο που έχει να κάνει με το έγκλημα, θα πρέπει να νομοθετεί αληθωρίζοντας προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι αφενός με να τιμωρεί το έγκλημα, αλλά αφετέρου να ισορροπεί σε σχέση, δηλαδή να προστατεύει τα ένομα αγαθά των συνανθρώπων του, αυτό είναι η πρώτη επιλογή, αλλά ταυτόχρονα να μην θίγει άλλο ένα μαγαθά άλλων συνανθρώπων περισσότερο από ό,τι πρέπει. Δηλαδή, τιμωρείς κάποιον γιατί στέρισε την ελευθερία ενός συνανθρώπου του, επί παραδείγματι, αλλά δεν μπορείς να του στερήσεις την ελευθερία παραπάνω από ό,τι πρέπει, ακριβώς γιατί πρέπει να είναι ανάλογη μεταχείριση αυτού που τέλεσε ένα αδίκημα, οποιασδήποτε φύσεως αδίκημα, σε σχέση με την πράξη την οποία τέλεσε. Ταυτόχρονα, πέρα από τη διαχείριση αυτής καθ' αυτής της παραβατικής συμπεριφοράς, το Α και το Ω οποιασδήποτε έλογης, εύλογης, αν θέλετε, και ηθικής πολιτείας, ποια είναι η αποτροπή του εγκλήματος. Δηλαδή, τα ποινικά ακροατήρια της χώρας, δυστυχώς, το ζούμε όλοι οι εφαρμοστές του δικαίου, τα τελευταία 5-10 χρόνια, και ιδίως το βλέπουν και οι τηλεθεατές σας, όλοι μας στην κοινωνία, έχουν, ας πούμε, εκτραχυνθεί και έχουν ξεχυλήσει από περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και γενικότερα από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την κατάρρευση των σχέσεων των ανθρώπων. Ασχολήθηκε κανείς με το γιατί φτάσαμε εκεί? Δηλαδή, με το ζήτημα, το ζητούμενο, το διακύβευμα, τον πυρήνα που λέγεται οικογένεια, ασχολήθηκε κανείς? Το έγκλημα, κυρία Δασκαλάκη, είναι βιοκοινωνικό φαινόμενο. Αδιαφεσβήτητα, υπάρχουν ενδογενείς παράγοντες. Γι' αυτό και ο νομοθέτης, αν θέλετε, 100 χρόνια τώρα, σε ένα πλαίσιο ανθρωπισμού, τον άρρωστο άνθρωπο, τον άνθρωπο που δεν έχει καταλογισμό, δεν μπορεί να τον παντρέψει και να τον στοιχήσει με έναν που είναι, όπως εσείς και εγώ θεωρώ, ταπεινά, ας πούμε, έλογα όντα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πάντα το έγκλημα έχει μια. Ένα προσωπικό χαρακτηριστικό. Ταυτόχρονα όμως το έγκλημα, δεν θα το ξεχνούμε ποτέ αυτό, έχει και εξωγενείς παράγοντες. Οικονομικούς παράγοντες, κοινωνικούς παράγοντες. Προβλήματα εργασίας, προβλήματα σχέσεων. Καταρχήν, το έγκλημα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά και διαφορετικό ανάλογα την περίπτωση. Ακριβώς. Δηλαδή, το οικονομικό έγκλημα δεν έχει την βαρύτητα με ένα έγκλημα που έχει να κάνει με την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αυτό λοιπόν που κάθε πολιτεία. Που θέλει να σέβεται τον εαυτό της, δεν είναι το πρώτο, η πρώτη της επιλογή πώς θα διαχειριστεί με όρους. Θα το πω γιατί είμαι σε μια εξαιρετική εκπομπή και δικαιούμαι μέσα από την εξαίρεση να αναφέρομαι στον κανόνα να νομοθετεί με βάση τα τηλεοπτικά δελτία της προηγούμενης νύκτας. Γιατί αυτή την αιτιολογική έκθεση είδαμε. Μιλάμε για ένα νομοθέτημα και πάω αμέσως στο νόμο αυτό, που είναι το πρωτοφανές τα τελευταία 50 χρόνια κεντρικό νομοθέτημα, το οποίο δεν συντάχθηκε από νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Δηλαδή, η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, να τελειώσω παρακαλώ, είναι ένα άθροισμα επιστημονικών, επαγγελματικών φορέων που ακριβώς μέσα από τις συνιστώσεις των διαφορετικών απόψεων προκύπτει ένα νομοθέτημα. Είναι το πρώτο κύριο νομοθέτημα που ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε καθηγητές νομικής διαφορετικών αντιλήψεων, ιδεολογικών, πολιτικών, επιστημονικών, δεν είχαν την τιμή να κάτσουν σε ένα τραπέζι, ενώ ο ποινικός κώδικας του 19. Εσυντάσσεται το επί 20 χρόνια. Ο ποινικός κώδικας του 50 ξεκίνησε να συντάσσεται για να ευλογήσουμε τα γένια μας ως κριτική από το 1911, από τη μεγάλη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξαφνικά προέκυψε ένα νομοθέτημα, το οποίο, κύριε Δασκαλάκη, υποτίθεται ότι είχε δύο στόχους. Και πω αμέσως στο προκείμενο για να δείτε ότι ένα νομοθέτημα που δεν προκύπτει από τη στατιστική, δεν προκύπτει από την επιστήμη, δηλαδή δεν είναι προϊόν ορθού λόγου, είναι ένα προϊόν τηλεκρατίας, λυπάμαι που το λέω, είναι προϊόν ενός ποινικού λαϊκισμού και μιας, ας πούμε, πολιτικής επιλογής συγκυρίας. Και έλεγε ο Μανουλεδάκης, ο μέγας νομικός και δάσκαλος πολλών χιλιάδων νομικών της χώρας, ότι όπου η πολιτική παντρεύεται με το ποινικό δίκαιο, ζημιωμένο βγαίνει όχι το ποινικό δίκαιο, βγαίνει το δίκαιο. Μάλιστα. Διότι εξυπηρετεί τη συγκυρία. Δύο αριθμούς. Θέλω να καταλάβω γρήγορα για να προλάβω να κάνω μια τοποθέτηση. Δύο αριθμούς μόνο. Ναι. Η αυστηρότητα και η αυστηροποίηση ποτέ
ποτέ και σε καμία χώρα του κόσμου, πολιτισμένη χώρα του κόσμου, δεν οδήγησε σε αποτροπή από το έγκλημα. Ποτέ. Ουδής άνθρωπος, ουδής πολίτης, επικοινώνησε ποτέ με κανέναν από τους παρόντες και χιλιάδες άλλους συναδέλφους να μας ρωτήσει τι πλαίσιο ποινής έχει το Χ το Α δίκημα, ώστε να αποφασίσει αν θα το διαπράξει όχι. Ποτέ, σας πληροφορώ. Mm-hmm. Αυτό που ενδιαφέρει τον Παραβάτη και μάλιστα όχι τον εκπεριστάσεω, όπως είπε η κυρία Σπανάκη, τον εξαμελίας της κακής στιγμής στον Παραβάτη, αυτό που σκέφτεται να διαπράξει ένα δίκημα, δύο πράγματα τον απασχολούν. Το πρώτο είναι η βεβαιότητα ή μη της σύλληψής του, κατά πόσο θα συλληφθεί, και το δεύτερο είναι η αμεσότητα ή μη της επιβολής της ποινής. Έρχεται ο νομοθέτης το 2024 με μια νομοθετική παρέμβαση του 21 που αυστηροποιεί σειρά δικημάτων. Το 19 έχουμε ποινικό κώδικα, κρατήστε το. Το 21 ψηφίζεται ένας νόμος, ο 4855, και αυστηροποιεί τις ποινές σε σειρά δικημάτων. Mm-hmm. Ξέρετε ποια είναι τα στατιστικά δεδομένα, γιατί δεν μας τα είπε το Υπουργείο αυτά. Είχαμε, θα με επιτρέψετε τη σημείωσή μου, 191.224 δικήματα από τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας το 21 και 241.000 αδικήματα το 2023, δηλαδή μετά την αυστηροποίηση του νόμου. Είχαμε 8.500 κακουργήματα το 2021 και μετά την αυστηροποίηση στα κακουργήματα είχαμε 105.000 αδικήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγει δικά μας χρόνια. Είχαμε 10.500 κακουργήματα. Δηλαδή η αυστηροποίηση του νόμου του 2021 αύξησε κατά 20-25% την εγκληματικότητα. Και τέλος, αφού λοιπόν πρέπει να δούμε γιατί πρέπει έχουμε να έγκλημα. Πρέπει να σας κοντρολάρει. Αφού λοιπόν δούμε γιατί έχουμε έγκλημα, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και μετά να μην συζητούμε πόσο καιρό θα μείνει ο ταλέπορος που έχει 12 μήνες στο ποινικό του μητρό αποχρέωση στο δημόσιο και που τέλεσε ένα δίκημα από αμέλεια. Αλλά να δούμε τι, αυτός που κρατείται στη φυλακή, πώς βγαίνει από τη φυλακή. Λοιπόν, ποιος μηχανισμός επανένταξης λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Έχει σημασία αν ο κύριος Δασκαλάκης, ο κύριος Κοζαβασάκης εκτίσει 1, 2 ή 5 χρόνια. Αφού δεν αποφάσισε να τον αφανίσεις, δεν έχει θανατική ποινή, κάποια στιγμή θα εξέλθει των φυλακών. Ποιος μηχανισμός διασφαλίζει στα πλαίσια πια της ειδικής πρόληψης, όχι της γενικής mm-hmm. απειλής και της αποτροπής, ότι ο κύριος Δασκαλάκης εξερχόμενος έχει περιβάλλον υποδοχής, έχει δουλειά, έχει εργασία, έχει εκπαιδευτεί στη φυλακή σε ένα αντικείμενο, ειδικά τα νέα παιδιά, mm-hmm. οι παραβάτες, ώστε να εξέλθουν χρήσιμοι για τους εαυτούς και την κοινωνία. Δηλαδή, το Α και το Ω το ξεχνούμε και πάμε στο Δ για να πούμε ότι ο υπουργός, ο δικαστής Ντρέντε, αυστηροποιεί τις ποινές, άρα έλυσε το πρόβλημα της. Επειδή τα λέτε τόσο ωραία, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, και αυτό πάει σε όλους, επειδή είμαστε 6 στη συζήτηση, θα ήθελα να έχουμε μικρότερες τοποθετήσεις για να μπορούμε να κάνουμε και μια διαδραστικότητα στο διάλογο. Νομίζω ότι μπορείτε να το κατανοήσετε. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δικηγόροι είστε λάτρεις του λόγου, όλοι σας. Είστε και εξαιρετικοί δικηγόροι και οι 6. Άρα και για μένα απόψε η εκπομπή είναι πρόκληση να σας κοντρολάρω. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ρακιτζάκη. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχήν αλλάζει τελείως η φυσιογνωμία του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας όπως την ξέραμε. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν ποτέ κατά της αυστηροποίησης των ποινών. Ίσα-ίσα. Με ενοχλούσε αφόρητα όταν έβλεπα μια εγκληματικότητα μεσαία αλλά και μικρή, mm-hmm. όταν έρχεται ο κάθε εντολέας που έχει υποστεί την κάθε παραβατική συμπεριφορά του κάθε άλλου παραβάτη, να του λέω με θλίψη ότι ξέρεις, εδώ που έρχεσαι και μήνυση να κάνουμε, μην περιμένεις να μπει φυλακή ο άλλος. Περιμένεις ότι θα γίνει κάτι φοβερό, θα φάει μια ποινή, θα ανασταλεί. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, εγώ προσωπικά η πρώτη μου οπτική πριν δω το κείμενο του νόμου ήταν θετική. Λέω επιτέλους να σταματήσει αυτό και δεν μιλώ τώρα μόνο σαν δικηγόρος, γιατί εμάς ως δικηγόρος στην τελική μας βολεύει αυτό εδώ το νομοθέτημα, αλλά δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Όμως όταν είδα τη νομοτεχνική του μορφή, αυτή τη μορφή που πήρε, όλο αυτό το ερατούργημα, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, λέω Χριστέ μου, πιάνω μου παρασκευαστική επιτροπή που είπε ο συνάδελφος που δεν υπήρχε. Πώς ψηφίστηκε αυτό το νομοθέτημα. Ειλικρινά, ξέρετε, αφιέρωσα και πολύ χρόνο και εγώ στη ζωή μου και ακαδημαϊκή και σε μετεκπαιδευτικό επίπεδο με αγαπημένους καθηγητές που παρακολούθησα πρόσφατα σε συνέδρια στη Ροδόπη, γιατί είμαι από το Δημοκρίτιο. Παρακολούθησα και ό,τι σε άλλες ημερίδες γίναν. Mm-hmm. Δεν βρήκα έναν άνθρωπο του νομικού κόσμου, δικαστή θέληση, εισαγγελέα, δικηγόρο, καθηγητή, να τοποθετείτε υπέρ αυτού του νομοθετήματος. Και το άσχημο είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε και ένα σημείο που να είναι θετικό. Έτσι, είναι το επόμενο μου ερώτημα, κύριε Ρακιτζάκη, γιατί σε κάθε πρόταση, ειδικά όταν μιλάμε για ένα νέο ποινικό κώδικα, δεν μπορεί όλα να είναι αρνητικά. Για να κάνω και εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν μπορεί όλα εδώ να είναι αρνητικά. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Ένα πράγμα το οποίο διαχρονικά λένε οι πολίτες σε αυτή τη χώρα, έχω ασχοληθεί χρόνια με το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που εγκλημάτισαν, δεν τιμωρήθηκαν και συνέχισαν τη ζωή τους.
Αυτό που λένε, επειδή το έψαξα πάρα πολύ αυτό το τριήμερο το συγκεκριμένο θέμα, αυτό που λένε οι νομικοί των Αθηνών και κυρίως οι νομικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ότι αυτό θα τελειώσει στην Ελλάδα. Αυτό θα τελειώσει. Η ατιμωρησία δηλαδή. Η ατιμωρησία να τελειώσει, αλλά η ατιμωρησία πού? Στο βιοπαλαιστή που χρωστάει στα ταμεία του και θα πηγαίνει στο μονομελές πλημελιωδικείο και θα πηγαίνει με σεντόνια και μαξιλάρια και τσιγάρα? Γιατί για ένα ποινικό αδίκημα που στην τελική είναι φορολογικής φύσεως και έπρεπε να αντιμετωπίζεται μόνο διοικητικά, με κατάσχεσης περιουσίας ενδεχομένως, αν δεν μπορείς να δώσεις, θα πηγαίνεις στο μονομελές και θα καταδικάσεις και θα μπαίνεις φυλακή. Εδώ φτάσαμε τα όρια του εκκλητού, κύριε Δασκαλάκη, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Το εκκλητό σημαίνει ποια είναι η εφέσιμη σου ποινή πια, για να μπορείς να πας σε δεύτερο βαθμό. Ξέρετε ότι αυτή πήγε στους 5 μήνες στο μονομελές πλημελιωδικείο και στους 8 στο τριμελές, που σημαίνει πρακτικά ότι αν εγώ πάω και ζητήσω εφέσιμη ποινή για να πάρω την αναστολή μου να φύγω, να μπορέσω να ξαναδικαστώ, στην πράξη θα μου βάλει 6 το μονομελές. Το τριμελές θα βάλει 9. Εικάζω τώρα εγώ, όχι ακριβώς στα όρια της ποινής. Αυτό είναι δικαιοσύνη? Όπως την ξέραμε, σίγουρα όχι. Μάλιστα. Εμάς σας λέμε ότι δικηγόρους δεν μας κάνει κακό αυτό. Απλά θλίβομαι, πρώτον για την νομοτεχνική μορφή που πήρε, που θα την αναλύσουμε και στην πορεία εδώ με τους συναδέλφους, να μην καταχραστώ το χρόνο. Αλλά θλίβομαι πιο πολύ για τον κόσμο. Γιατί εμείς τόσους μήνες ήμασταν σε αποχή που ήμασταν οι τελευταίοι. Ο οποίος τελευταίοι δεν είναι ενημερωμένος. Μα καθόλου δεν είναι, αλλά δεν έρχεται και κοντά και ούτε πρόκειται να έρθει κοντά. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε αρεστοί εμείς οι δικηγόροι στον κόσμο. Νομίζει ότι το κάνουμε συντεχνιακά αυτό. Μάλιστα. Ενώ εμάς μας εξυπηρετεί. Κύριε Σαββόπουλε, θέλω να γυρίσω λίγο την ερώτηση. Αυτός ο ποινικός κώδικας, αυτές οι αλλαγές που έρχονται στις δικαστικές αίθουσες, διωγγώνουν και αυτό που λέμε την εισπρακτική λογική ενός κράτους, δηλαδή τα κρατικά ταμεία θα βάλουν χρήματα από μελλοντικούς παραβάτες, με πρόστιμα ας πούμε. Ναι. Υποτίθεται ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή φαίνεται ότι από ένα εύρος, από μια ποινή και πάνω, η μετατροπή της σε χρήματα είναι μονόδρομος, αλλιώς θα υπάρχει φυλακή. Επομένως, από την άποψη αυτή, Είναι πιθανό να υπάρχει μεγαλύτερη ροή χρήματος. Κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Ρακιτζάκης, ότι θα μπορούσε κάποιος να πει, ακούγοντας την απόψινή συζήτηση, όταν πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά και χρήζουν και νομικής κάλυψης, αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εργασιακή για έναν δικηγόρο, που τα τελευταία χρόνια, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πλήττεται από την οικονομική κρίση, ειδικά οι δικηγόροι της νεότερης γενιάς. Κοιτάξτε, είναι πιθανό να αυξηθεί η παρουσία δικηγόρων στα ακροατήρια, γιατί τώρα υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, ιδίως σε χαμηλότερα δικαστήρια, που πολλοί κόσμος πάει χωρίς δικηγόρο. Αυτό υποχρεωτικά θα σταματήσει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ο άνθρωπος να πάει στη φυλακή. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Κάρτσονα. Θέλω το επίσης δικό σας σχόλιο για αυτό. Και επειδή έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα από τηλεθεατές, θα τα κάνουμε στο επόμενο μέρος εκπομπής. Ναι, κύριε Κάρτσονα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα καταρχάς σε εσάς, τους τηλεθεατές και τους εκλεκτούς συναδέλφους, και ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα, όποιος το αναγνώσει, και μη νομικός, περιάγεται σε πολύ δύσκολο σημείο από πλευράς προσωπικού αυτοσεβασμού, διότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαπιστώσει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία κατατείνει ότι ο κάθε πολίτης, ακόμα και για ίσονος σημασίας ποινικά δικήματα, πλέον είναι πολύ πιθανόν να εγκλείεται στη φυλακή. Εξίσου προβληματικό, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί στη διάρκεια της βραδιάς, είναι ότι μία νομοθεσία η οποία καθαγιάζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αγνοώντας σοβαρές δικαιοκρατικές εγγύσεις, άκρως συνυφασμένες με το φιλελεύθερο κράτος δικαίου και απορρέων ουσιαστικά και με την ιδιότητα της χώρας μας ως κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εθνούς Δικαιοταξίας, μου φαίνεται πάρα πολύ ουσιαστικά περίεργο. Όταν θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες εξασφάλιζαν και τη δικαιότητα της ποινικής διαδικασίας, όπως η δυνατότητα του εκάστοτε κατηγορουμένου να έρχεται σε άμεση επαφή και να εξετάζει το μάρτυρα κατηγορίας, τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση. Εξίσου σημαντικό είναι ότι στο στόχαστρο της ποινικής καταστολής και του νομοθέτη
τέθηκαν και τα ανήλικα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε κατά την άποψή μου, γιατί είναι πολύ πιθανό να δούμε και για ίσονος σημασίας ποινικά αδικήματα, τα οποία αν θα τελούνται από ενήλικο θα έφεραν ουσιαστικά κακουργηματική μορφή. Είναι πολύ πιθανόν πλέον παιδιά 15 ετών να εγκλείονται στη φυλακή κατά παράβαση των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, του διαπαιδαγωγικού χαρακτήρα και πατερναλιστικού που θα πρέπει να έχει το ποινικό σύστημα. Όλα αυτά νομίζω ότι αγγίζουν τις βάσεις του φιλελεύθερου κράτους δικαίου και αν θέλετε δοκιμάζουν και την συνταγματικά προβλεπόμενη διάκριση των εξουσιών. Διότι όποιος επίσης νομικός αναγνώσει το συγκεκριμένο νομοθέτημα, αυτό που διαπιστώνει είναι μια προσπάθεια παρίσφρησης από την πλευρά του νομοθέτη στο δικαιοδοτικό έργο. Mm-hmm. Είναι σαν να μην εμπιστεύεται δηλαδή ο νομοθέτης τον ποινικό δικαστή, περιορίζοντας ασφυκτικά το πεδίο ελεύθερης δράσης και προβλέποντας ποινές οι οποίες οδηγούν το δικαστή, ιδιαίτερα σε περίπτωση αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων, οδηγούν το δικαστή στον υιοθετή εισηγήσεις που οδηγούν στη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας και ενός αδίκου κατηγορηθέντος πολίτη. Κύριε Καραγιάννη, έρχομαι σε εσάς. Υπάρχει και ο συντελεστής της αδικίας σε αυτόν τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή, αδικεί έναν πολίτη που για κάποιο λόγο θα βρεθεί μέσα σε μια δικαστική αίθουσα. Δεν σας ακούω. Καλησπέριζω εσάς, τους τηλεθεατές σας και τους εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους που σας πλαισιώνουν σε αυτό το πάνελ. Θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο δεν εξυπηρετεί καμία από τη στόκευση την οποία διακηρύττει στην αιτιολογική του έκθεση. Και δεν πρόκειται να την υπηρετήσει, γιατί έχει παραβεί συγκεκριμένες αρχές νομοθέτησης που το ίδιο το Υπουργείο είχε θέσει. Είναι ένα προϊόν κακής νομοθέτησης, mm-hmm. γιατί δεν κλήθηκαν πάνω σε αυτό να τοποθετηθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι δικηγόροι, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι καθηγητές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας που υπηρετούν το ποινικό δόγμα, κοινωνιολόγοι ή εγκληματολόγοι, άνθρωποι που μετρούν και ασχολούνται με το πολυπαραγωγικό φαινόμενο που λέγεται έγκλημα και οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν τα φώτα τους στο Υπουργείο και να του πούν ότι, εν πάση περιπτώσει, η στόχευση την οποία έχεις εξυπηρετείται έτσι και προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς τα εκεί που το πας. Το Υπουργείο πραγματικά δεν άκουσε τη γνώμη κανενός. Μία κλειστή ομάδα πέριξ του Υπουργού, που δεν γνωρίζουμε ακόμα από ποιους ανθρώπους αποτελείται, τα ονόματά τους θα λέγαμε ότι μας απασχολούν τελείως κουτσομπολιστικά και υπάρχουν μόνο φήμες για την ταυτότητά τους, χωρίς να έχουν το θάρρος της επιστημονικής τους γνώμης, χωρίς να βρεθούν σε μια επιτροπή για να ανταλλάξουν γνώμες και να ανταλλάξουν απόψεις, έφτιαξαν ένα νομοσχέδιο, το έθεσαν σε διαβούλευση και όταν ο νομικός κόσμος αντιστάθηκε στο σύνολό του, mm-hmm. στο σύνολό του πραγματικά, έκαναν κάποιες επουσιώδεις τροποποιήσεις απλά και μόνο για να πούν ότι, εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε και τους κοινωνικούς φορείς, ακούσαμε τους δικηγόρους, ακούσαμε τους δικαστές, ακούσαμε τους εισαγγελείς. Θα πρέπει να σας πω στο ερώτημά σας, αν αδικείται ο πολίτης. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι υπάρχουν εγγυήσεις κατά την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Υπάρχει ο δικαστής, ο εισαγγελέας. Θα πρέπει σε λίγο και από τον Μάιο που θα τεθούν σε ισχύ, πλήρως θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας, ο πολίτης, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, θα είναι αναγκασμένος για να προασπίσει τα ανάμεσα συμφέροντά του να προσλάβει και δικηγόρο. Θέλω να σας πω το εξής. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου ήταν ο πρώτος δικηγορικός σύλλογος ο οποίος οργανωμένα σε ένα συνέδριο εκλεκτούς προσκεκλημένους mm-hmm. καθηγητές, έθεσε και ανέλυσε τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα και του νέου κώδικα ποινικής δικονομίας μετά το νόμο 5090 του 2024. Το εντυπωσιακό δεν ήταν ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι κλήθηκαν να σχολιάσουν και να μας διαφωτίσουν σχετικά με τις αλλαγές, ήταν επικριτικοί απέναντι στο νομοσχέδιο. Το εκπληκτικό και το άξιο παρατήρησης γεγονός είναι ότι η ανώτατη δικαστική και εισαγγελική λειτουργή της πόλης μας,
στάθηκαν εξαιρετικά επιφυλακτικοί και λίγαν επικριτικοί απέναντι στις ρυθμίσεις που το νομοσχέδιο αυτό επιφυλάσσει για τους πολίτες. Και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ ότι τελικά αυτό το νομοσχέδιο πολύ σύντομα θα καταδειχθεί η ανεπαρκειά του, θα καταδειχθεί πολύ σύντομα στις δικαστικές αίθουσες, γιατί υπάρχει πληθώρα διατάξεων, οι οποίες είναι τις συνταγματικές, υπάρχει πληθώρα διατάξεων που αντιβαίνουν στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Αυτές ο φυσικός δικαστής δεν είναι δυνατόν να τις αγνοήσει. Απλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το μήνυμα που πρέπει να είναι της απόψινης συζήτησης είναι ότι ο πολίτης πλέον θα πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την ποινική διαδικασία. Άλλωστε, να σας πω ότι πλέον με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας στο τριμελές πλημελιό δικείο η παράσταση του δικηγόρου καθίσταται υποχρεωτική. Το λέω αυτό γιατί από το τριμελές πλημελιό δικείο, όταν πλέον θα ολοκληρωθεί και ο δεύτερος βαθμός, το οποίο τριμελές πλημελιό δικείο λειτουργεί κατέφεση του μονομελούς, θα δικάζεται σε δεύτερο βαθμό μονομελές, από το τριμελές πλημελιό δικείο και μετά ο πολίτης θα βρίσκεται αντιμέτωπος με την έκτηση της ποινής που του επιβλήθηκε. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Μπορεί να είναι προϋποθέσεις πραγματική, μπορεί να είναι υποπροϋποθέσεις παροχή κοινοφελούς εργασίας, μπορεί όμως να είναι και υποπροϋποθέσεις μετατροπή σε χρήμα. Άρα λοιπόν ο πολίτης θα είναι αναγκασμένος σε αυτή τη συγκυρία, τη χρονική συγκυρία, να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά το φαινόμενο, την πρόκληση της ποινικής δίκης και θα πρέπει να απευθύνεται σε συνήγορο προκειμένου να εξασφαλίζει τα δικαιώματά του. Κατανοητό απόλυτα αυτό. Από μόνος του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πλέον, όπως πολύ σωστά τόνισαν το σύνολο των εξαιρέτων συναδέλφων μου, πλέον και ίσονος σημασίας παραβάσεις μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική ζωή του και στην οικονομική. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, εξού και ο λόγος της απόψινής εκπομπής, γιατί ψάχνοντας κι εγώ, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν γνώριζα μέχρι που φτάναν αυτές οι αλλαγές, μέχρι που από μία συναδελφό σας άκουσα κάτι σε μία συζήτηση, άρχισα σιγά σιγά να το ψάχνω και πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία νέα πραγματικότητα με δυσάρεστες συνέπειες για πολλούς από τους πολίτες που μπορεί, χωρίς να το θέλουν, να εμπλακούν σε μία παραβατική συμπεριφορά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο. Όπως το τονίσατε και νομίζω το είπε η κυρία Σπανάκη, πλέον το φάσμα βαρύτατων ποινών και κυρίως βαρύτατων εκτιταίων ποινών θα αντιμετωπίσουν άνθρωποι οι οποίοι πράττουν από αμέλεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είτε επιχειρούν μία ιατρική πράξη, είτε οδηγούν αμελώς, χωρίς δηλαδή διαρκώς τεταμένη την προσοχή τους, όπως λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν λαμβάνουν τα μέτρα ασφάλειας σε ένα χώρο εργασίας και προκαλούν από αμέλεια ένα ατύχημα. Οι άνθρωποι αυτοί υπάρχει πολύ σφοδρή, πολύ υψηλή πιθανότητα να βρεθούν με μία εκτίμηση. Κύριε Καραγιάννη, επειδή έχω δεχτεί κάποια ερωτήματα που αφορούν τις περιπτώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και τις περίπτωσεις όπως αυτή που είδαμε το Σαββατοκύριακο στην Ιεράπετρα με τον εμπρισμό από αμέλεια, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θέλω να εστιάσουμε σε αυτά τα δύο περιστατικά που τουλάχιστον και μέσα από το ρεπορτάζ είναι συχνές περιπτώσεις που συναντάμε στην καθημερινότητα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι 10:30. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής. Συζητάμε για το νέο ποινικό κώδικα. Συζητάμε για το πώς διαφοροποιούνται πλέον οι ποινές. Πόσο εύκολα μπορεί να βρεθεί ένας πολίτης στη φυλακή. Και επειδή έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Σπανάκη. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όλοι είμαστε οδηγοί, όλοι κινούμαστε στον δρόμο και δυστυχώς όλοι είμαστε υποψήφιοι στο να εμπλακούμε σε ένα σοβαρό ή σε ένα λιγότερο σοβαρό περιστατικό στον δρόμο. Και θέλω να σας πω πόσο εύκολα από την παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ένας πολίτης με το νέο ποινικό κώδικα θα μπορούσε να βρεθεί και στη φυλακή. Δεν καταλάβατε. Πλέον η παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη, εφόσον επέρχεται θάνατος ή τραυματισμός, είναι κακούργημα. Που σημαίνει ότι η φυλακή είναι δεδομένη. Δηλαδή θα επιβάλλεται ποινή κάθειρξης, οπότε είναι βέβαιο ότι θα εκτίσει ποινή ο οποιοσδήποτε κατηγορούμενος έχει αυτήν την κατηγορία.
θα το πάω για να πάρω την απάντηση συμπληρωματικά από όλους. Κύριε Κοντζαμπασάκη, αν ένα περιστατικό όπως αυτό που περιέγραψε τώρα η κυρία Σπανάκη είναι σκιώδες, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο. Η μια πλευρά λέει ότι παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, η άλλη πλευρά όμως λέει ότι δεν παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ούτε οπτικό υλικό αλλά ούτε και αυτό από τις μάρτυρες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εσείς τι πιστεύετε? Αντιστρέφω το ερώτημα ρωτώντας ρητορικά ότι η εκδοχή θα είναι υπέρ του κατηγορουμένου, του φερόμενου, του εμπελεκόμενου, κατά πώς προβλέπει το δόγμα και ο νόμος, ή θα είναι σε βάρος του? Mm-hmm. Η ταπεινή μου γνώμη θα είναι ότι υπό το πρίσμα και το βάρος του συναισθήματος θα είναι σε βάρος του κατηγορούμενου. Δηλαδή εδώ σε ένα γκρίζο τοπίο, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν και πράγματι περιστάσεις που, αν θέλετε, προκύπτουν περίπου αντικειμενικά. Δηλαδή, ο νομοθέτης προβλέπει επί τραυματισμού ή θανάτου όταν έχεις μέθη ή κατανάλωση αλκοόλ, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προκύπτουν και επιστημονικά και εργαστικά κτλ. Όταν έχεις όμως ορισμούς και, αν θέλετε, αόριστες έννοιες του τύπου λόγω κοπόσεως χάσατε τον έλεγχο του οχήματός σας και σύλληψε στο αντίθετο ρεύμα, οπότε γίνεται, έχουμε πλέον κακούριο, οπότε έχουμε ισόβια ενδεχομένως κάθεξη ή κάθεξη 10 ετών ή 15 ετών στο τροχαίο ξανά. Μιλώ ατύχημα, ποιος ακριβώς θα ελέγξει και πώς την κόπωσή σας και το βαθμό της κοπόσεως? Βεβαίως, ποιος θα ελέγξει αν το φανάρι ήταν πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί? Άρα, στο πορτοκαλί φανάρι, σε αυτά τα οδικά δίκτυα, τα οποία ειδικά στην Κρήτη έχουμε τη μεγάλη τιμή να απολαμβάνουμε και το κεντρικό μας εθνικό δίκτυο που ονομάζεται ΒΟΑΚ, αλλά και τους καθέτους δρόμους και τις επαρχιακές οδούς, με την απουσία σήμανες, με την απουσία προειδοποιήσεων, με τα φανάρια να λειτουργούν ενίοτε και ενίοτε να μην λειτουργούν, ποιος ακριβώς θα αποδείξει και πώς, αν είμαστε στο πορτοκαλί, στο. Κύριε Ρακιτζάκη, θα το πάω λίγο παραπέρα. Αν αυτός ο άνθρωπος που εμπλέκεται σε ένα τροχαίο. Το τροχαίο το προκαλέσει λόγω ενός προβλήματος υγείας. Δηλαδή, μπορεί να λιποθύμησε, μπορεί να έχασε λίγο τις αισθήσεις του, μπορεί να ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία και προκύπτει ένας τραυματισμός ή ακόμα και ένας θάνατος. Ο ποινικός κώδικας είναι το ίδιο, ξεκάθαρο αυτό. Αυτό βέβαια είναι θέμα απόδειξης ξανά. Αλλά είναι μια ανωτέρα βία, είναι ένα ανυπέρβλητο κόλλημα. Δεν μπορεί να το προβλέψει ο άνθρωπος αυτό. Εκεί δεν έφερε τον εαυτό του. Μπορεί όμως να το αποδείξει. Αυτό είναι το θέμα. Ακούστε τώρα, ποιο είναι το θέμα μας εδώ, μια και θέτεται το θέμα απόδειξης. Καταρχήν, με ρωτήσατε, δεν μπορεί όλα να είναι κακά. Εγώ με αυτό το άρθρο συμφωνώ. Και συμφωνώ γιατί έχω βαρεθεί ειδικά εδώ στην Κρήτη τις κούπες, τους μεθυσμένους που οδηγάνε, όχι απλά βγαίνεις στο δρόμο και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Ίσως βάλει ένα φρένο, γιατί εδώ δεν πήγαμε σε μια εγκληματικότητα τα βαριά βιασμούς, ανθρωποκτονίες. Εδώ πήγαμε σε ένα αδίκημα που μπαίνανε και βγαίνανε από το μονομελές. Τώρα έχει πάει τριμελές αυτό. Έτσι δεν είναι? Το 290α, επικίνδυνη οδήγηση, δεν είναι κάτι τόσο ελαφρύ. Ήπιες? Είσαι σωματικά εξαντλημένος, νιστάζεις, γιατί πήρες το τιμόνι? Θα μου πείτε το θέμα απόδειξης. Μα το θέμα απόδειξης το έχουμε σε όλες τις δίκες. Αν δεν το είχαμε, γιατί στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, εμείς οι νομικοί έχουμε ότι το δικαστήριο μπορεί να ασφάλει. Μπορεί να μην εκτίμησε σωστά τα πραγματικά περιστατικά ή μπορεί να μην υπάρχει απόδειξη. Όπως ρωτήσατε πριν τον κύριο Κοντζαμπασάκη. Πώς θα τα αποδείξουμε αυτό? Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πάμε υπέρ του κατηγορουμένου. Πάντα. Έτσι λέει ο κώδικας, ή μάλλον έτσι μάθαμε να λειτουργούμε. Στην πράξη όμως, όπως τόνισε ο συνάδελφος, με αυτό το φόντο αυτή τη στιγμή, αλήθεια, ποιος θα πει όχι εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου? Κύριε Σαββόπουλε, άλλη περίπτωση. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι εδώ είναι ένα κομμάτι που αγγίζει και ενδιαφέρει πάρα πολύ τους τηλεθεατές, επειδή είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, είμαστε όλοι οδηγοί. Αν εγώ είμαι ένας οδηγός και έχω έναν συνεπιβάτη και για κάποιο λόγο χάσω τον έλεγχο του αυτοκινήτου, εγώ δεν πάθω τίποτα, αλλά ο συνεπιβάτης μου σκοτωθεί ή τραυματιστεί βαρύτατα, έχοντας μία μόνιμη αναπηρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι προβλέπει ο νέος ποινικός κώδικας? Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το τι προβλέπεται αν αυτός που θα τραυματιστεί είναι στο απέναντι αυτοκίνητο ή είναι πεζός. Η ευθύνη είναι η ίδια. Δηλαδή, αν είναι μέσα στο αυτοκίνητό σου, θα τιμωρηθείς αν είχες πει με τη διάταξη που προβλέπεται. Αν είχες παραβιάσει το κόκκινο με την ίδια διάταξη, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, το ότι είναι μέσα στο δικό μας αυτοκίνητο δεν αλλάζει. Ακόμα και αν δεν υπάρχει σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή, εγώ χάνω τον έλεγχο μακριά από όλους. Και πέφτει σε ένα δέντρο πάνω. Και πέφτω πάνω σε ένα δέντρο ένα σκύλο. Και σκοτώνει το συνεπιβάτη. Και είχε πιει. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να είχε πέσει σε ένα πεζόπανο. Μάλιστα. Άρα, αντιλαμβανόμαι ότι όλα τα προηγούμενα περιστατικά που έχουμε καταγράψει και εμείς ρεπορταζιακά. Αυτό, συγγνώμη, σήμερα αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον νέο ποινικό κώδικα όμως. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύαν και πριν. Απλώς πριν.
κάποιες τώρα... Κάποιες λεπτές γραμμές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ελαφρυντικά, κάποιες ποινές που θα μπαίνουν τώρα, κάποιες ποινές που θα μπαίνουν τώρα θα εκτείονται, ενώ οι ίδιες ποινές με τον παλιό κώδικα, με το παλιό δίκαιο δεν εκτείονται. Δηλαδή... Αυτό είναι το επόμενό μου ερώτημα για τον, κύριο για τον κύριο Κάρτσονα. Κύριε Κάρτσονα, διαφοροποιούνται και οι ποινές σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, βεβαίως, διαφοροποιούνται οι ποινές. Απλά θα με επιτρέψετε να πω σε συμπλήρωση αυτό που είπε, σε αυτό που απάντησε προηγουμένως ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Σαββόπουλος, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Ένας ποινικός χειρωτικός κανόνας, και αυτή είναι η διαφορά η οποία υπέρχεται με τον παρόντα κώδικα, με το προϊσχύς νομοθετικό καθεστώς, έδινε ένα ευρύ πεδίο δράσης στο δικαστή. Να εξατομικεύσει την ποινή και ανάλογα με τη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσης, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, αν ήταν συνυπαίτιος, αν ήταν αποκλειστικά υπαίτιος, να στο τέλος να καταγνώσει μια ποινή η οποία αναλογούσε στο συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Πλέον, ο ποινικός νομοθέτης, θεωρώντας ότι για ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, ευθύνεται η έγιψη τιμώρησης, πράγμα το οποίο βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, περιορίζει ασφιχτικά το πεδίο ελεύθερης δράσης, ορίζοντας ελάχιστα όρια απεπειλούμενης ποινής πάρα πολύ ψηλά. Με πολύ απλά λόγια, θέτει κόκκινες γραμμές που περιορίζουν πάρα πολύ τον δικαστή στο να λάβει μια συγκεκριμένη απόφαση που ο ίδιος ο ποινικός κώδικας τον οδηγεί σε αυτή την απόφαση. Και στη συνέχεια οδηγεί βεβαίως σε μια σειρά συνεπειών στο πεδίο της εκτέλεσης, όπου είναι ο εγγυσμός στη φυλακή, η μετατροπή σε κοινοποίηση, δηλαδή π.χ. στην ανθρωποκτονία που αμέγεια που είπατε προηγουμένως, δηλαδή ένα θανατηφόρο τροχείο ατύχημα, ορίζει πλέον αυθεντικά ότι επιβάλλεται ποινή τουλάχιστον 2 ετών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μιλάμε για αναστολή της ποινής. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν είναι πλήρως αέφυγα, μπαίνω στη φυλακή. Κύριε Καραγιάννη, θα κάνω άλλο ένα παράδειγμα. Αν βρεθεί κάποιος μπροστά στο αυτοκίνητό μου και εγώ τον παρασύρω, και αυτό στην συνέχεια ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι δεν το έκανα κατά λάθος, αλλά το έκανα με πρόθεση. Αυτό έχει διαφορετική αντιμετώπιση όταν δεν υπάρχουν ούτε αυτόπτες μάρτυρες, ούτε οπτικό υλικό που θα μπορούσε αυτό να το αποδείξει? Εάν ισχυριστεί ο συγκεκριμένος... Θα σας το πω πολύ απλά. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που προκαλούν μία παράσυρση, πεζή εννοώ, το έχουμε δει στο εξωτερικό, για να αποσπάσουν χρήματα. Ωραία. Αν λοιπόν αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι ο δόλος, ο δικός σας ως οδηγού, δεν ήταν ότι υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και ότι δεν ήταν απλά μία αμελή οδήγηση, τότε οδηγούμαστε σε έγκλημα από πρόθεση. Το οποίο, αν μεν είναι τετελεσμένο, έχουμε την ποινή της ισοβίας κάθελξης. Αν είναι σε απόπειρα, διότι θα θεωρηθεί ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν είναι σε απόπειρα, τότε έχουμε ποινή μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 83. Όχι, για να το κατανοήσει, γιατί μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Αν κάποιος πεζός προσποιηθεί ότι εγώ τον παρέσυρα πέφτοντας επάνω και δεν υπάρξουν στοιχεία που να μπορούν να αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω εγώ, ότι βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Αυτό θα μπορούσε να πάει μέχρι και τη φυλακή? Επαναλαμβάνω, εάν αυτό το πράγμα θεωρηθεί. Εσείς λέτε ότι δεν θα ισχυριστεί ότι κατά ανθρωποκτόνο δόλο, άρα εσείς κινούμενος με το αυτοκίνητο θέλετε να το χτυπήσετε, αλλά θα σας πει ότι ξέρετε κάτι, ότι αυτό σκοπίμως έπεσε στις ρόδες του οχήματός σας προκειμένου να αποσπάσει κάποια αποζημίωση. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση είναι η κλασική περίπτωση της σωματικής βλάβης από αμέλεια, το οποίο υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τον βαρύτητα του τραυματισμού μπορεί να επισύρει, είναι σε βαθμό τιμωρείται, προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό πλημελήματος, εάν δεχθούμε φυσικά ότι δεν συντρέχει ταυτόχρονα κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 290α περί επικίνδυνης οδήγησης. Εάν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία απλή πλημεληματική σωματική βλάβη από αμέλεια, τότε υπό προϋποθέσεις και θα μπορέσει να οδηγήσει σε εκτιτέα ποινή. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Εάν δικαστείτε σε ποινή φυλάκισης, που εάν η ποινή φυλάκισης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες και έχετε προηγούμενες καταδίκες 12 μηνών στο ποινικό σας μητρό, τότε το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την ποινή. Εάν η ποινή που θα σας επιβληθεί είναι μέχρι 2 έτη φυλάκισης,
τότε υποχρεωτικά η ποινή είτε θα μετατραπεί σε χρηματική, είτε θα εκτελεστεί μέσω της παροχής κοινοφελούς εργασίας. Ενώ εάν η ποινή υπερβεί τα 2 έτη, τότε κανονικά θα εκτελείται όπως θα εκτελούνταν και σήμερα. Απλά θα εκτελεστεί πλέον από 1 έως 6 μήνες υποχρεωτικά σε εγκλεισμό στη φυλακή. Αυτό είναι, αυτό προβλέπεται, αυτό είναι το νέο πλαίσιο έκτησης των πλημεληματικών ποινών. Για ποινές μέχρι 1 έτος και εφόσον οι προηγούμενες καταδίκες μας δεν υπέρβαναν τους 12 μήνες, δυνητικά το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Από εκεί και μετά και μέχρι τα 2 έτη η ποινή υποχρεωτικά μετατρέπεται σε χρήμα ή εκτελείται ως κοινοφελή εργασία, αλλά για ποινές οι οποίες θα υπερβούν τα 2 έτη, δηλαδή από 2 έτη και μία ημέρα και μέχρι τα 3 έτη, εκτείονται πλέον κανονικά στη φυλακή από 1 έως 6 μήνες ανάλογα με την βαρύτητα του εγκλήματος και πάντα σύμφωνα με την κρίση του δικάστου του δικαστηρίου. Πάμε ακόμα τώρα, λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, κύριε Καραγιάννη, λίγο σύντομα σας παρακαλώ, μπορούμε να έχουμε έκτηση ποινής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι επίσης στην επικαιρότητα, κυρία Σπανάκη. Το Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Ιεράπετρα. Συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια ένας 35χρονος άντρας, μάλιστα. Αύριο εκδικάζεται με την αυτόφορη διαδικασία στη Νεάπολη. Δεν θέλω όμως να αναφερθούμε σε αυτό το περιστατικό. Αν εγώ κάψω τα ξερόχορτα στο χωράφι μου και από εκεί προκληθεί μια μεγάλη πυρκαγιά όπως αυτή της Ιεράπετρας, που έκαψε μια τεράστια δασική αλλά και αγροτική έκταση. Μάλιστα. Κινδυνεύω να βρεθώ στη φυλακή, ακόμα κι αν εγώ το έκανα αυτό για να καθαρίσω το χωράφι, ξαφνικά ένα μπουρίνι πήρε τη φωτιά και έγινε η αιτία για μια μεγάλη πυρκαγιά. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο και μάλιστα εδώ προβλέπεται ότι δεν θα χορηγείται και ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Mm-hmm. Μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον αιτιολογημένα πλέον ο δικαστής αποφανθεί τη χορήγηση του ανασταλτικού αποτελέσματος, μόνο σε αυτή την περίπτωση δεν θα κινδυνεύει να οδηγηθεί στη φυλακή κατηγορούμενος σε πρώτο βαθμό για εμπρησμό από αμέλεια. Δεν συζητάμε για την περίπτωση όπου θα έχει επέλθει θάνατος. Δηλαδή, στην περίπτωση που μπορεί στην περίπτωση τώρα αυτή της Ιεράπετρας προέκυψε και εγκάβματα σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο σε αυτή την περίπτωση του Ηρακλείου. Έχουμε έναν πυροσβέστη που τραυματίστηκε. Έχουμε μία κοπέλα που μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Άρα να υποθέσω ότι αυτό το περιστατικό έχει και μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί από την δικαιοσύνη. Μα είναι κακούργημα πλέον αυτό. Mm-hmm. Είναι κακούργημα, προβλέπεται ρητά. Βέβαια, η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα αρχίζει να εφαρμόζεται, δηλαδή, από το Μάιο του 2024. Mm-hmm. Από 1η Μαΐου και για κάποιες διατάξεις από 1η Ιουλίου. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα κριθεί με βάση τα ισχύοντα σήμερα. Για όποιες πράξεις τελεστούν από 1η Μαΐου και μετά, αυτές θα καταλαμβάνονται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κοντζαμπασάκη το εξής. Υπάρχει πάρα πολλές φορές μια λαϊκή οργή από την πλευρά των πολιτών ότι, okay, αυτός ο μεθυσμένος παραβίασε το στόπ και σκότωσε το παιδί, σε λίγο καιρό θα είναι έξω, δεν θα μπει καθόλου στη φυλακή, ή σε μια αντίστοιχη περίπτωση εμπρησμού, μπορεί να μην υπάρξει τραυματισμός ή απώλεια ανθρώπινης ζωής, υπάρχει όμως μια τεράστια πληγή στο περιβάλλον, δηλαδή μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Και θα κάνω ξανά το δικηγόρο του διαβόλου. Και γιατί όχι, τόσα χρόνια δεν υπήρχε ατιμωρησία σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κοντζαμπασάκη? Καρχήν, η νομοθέτηση και η παρέμβαση στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι η νομοθέτηση και μάλιστα στον άξονα του ποινικού δικαίου, που είναι η πιο ευαίσθητη χορδή της πολιτείας και το πεδίο που αναμετριέται η πολιτεία σε σχέση με την, αν θέλετε, την επικαιροποίησή της, σε σχέση με την ζωντάνια της, σε σχέση με τις ισορροπίες και την ασφάλεια δικαίου που να υπάρχει. Κοιτάξτε, και ο εμπειρισμός και το τροχαίο είναι 2 παραδείγματα τα οποία, αν θέλετε, πράγματι, στα οποία, αν θέλετε, το λαϊκό αίσθημα αποτυπώνεται ορθώς. Mm-hmm. Δεν θα παρακάμψει κανείς τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και από το ένα και από τον άλλο παράγοντα, ας πούμε, και την αντίστοιχη παραβατικότητα, που πράγματι συνιστούν μάστιγα. Ακούστε όμως.
Επειδή αναφερθήκε κατά στον εμπρισμό προηγουμένως με την κυρία Σπανάκη. Το 2021, επειδή ξεκίνησα από αυτό, γιατί η αυστηρότητα δεν δίνει λύση στα προβλήματα, αλλά μου θυμίζει τη γάτα εκείνη που κυνηγά την ουρά της, ή όπως έλεγε ο Λένιν κάποτε, τη γραφειοκρατία της οποίας η θεραπεία που νομίζω ότι είναι η ίδια η αρρώστια. Στον εμπρισμό είχαμε αύξηση ποινών σοβαρή και το 2021, με το 48-55. Είχαμε ή δεν είχαμε το 2023 τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που τις ζήσαμε όλη στη χώρα. Δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα τρέχουμε ασθμένοντας το 2024 σε μια πολύ δύσκολη χρονιά που αναμένεται να προμηθευτούμε ένα αέρια μέσα. Καλά, βεβαίως. Θέλω να πω, λοιπόν, πάει να κάψει ξερόχορτα, δεν περιμένει ότι θα καταστρέψει. Θέλω λοιπόν να πω εδώ ότι το να στείλει 3, 5, 10 ανθρώπου, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο σε ένα χωριό που καθαρίζει ξερόκλαδα, όπως είπατε, είναι απολύτως οριακό σε σχέση με την πρόληψη και την γενική και την ειδική. Άλλου τύπου πρόληψη πρέπει να κάνει σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού, σε επίπεδο εκπαίδευση, αν θέλετε, και εξειδίκευση των στελεχών των, των σωμάτων ασφαλείας. Είναι σε εξέλιξη μια δίκη που λέγεται ΜΑΤΗ. Θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου, για να μην φτάσεις να βρεις στη δύσκολη θέση να νομοθετείς, ώστε η γιαγιά σας, η γιαγιά μου να βρεθεί κρατούμενη στην Αλκανασό ή στην Αγιά, ακριβώς γιατί έκαιγε τα ξερόκλαδα. Πρέπει να πας σε άλλου τύπου αξιοποιήσεις κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους, ώστε να δημιουργήσεις συνθήκες πυρόσβεσης σοβαρές, αν θέλετε, κύριε Δασκαλάκη. Βεβαίως και στο τροχαίο ατύχημα, όταν έχεις μέθη, βεβαίως όταν έχεις υποτροπή. Αυτό που διέφυγε από τον νομοθέτη είναι ότι πράγματι, και αυτό είναι νομίζω αντιληπτό σε όλους μας και στους επαγγελματίες του χώρου, ότι υποτροπή, δηλαδή κάποιος που υπέπεσε σε ένα παράπτωμα έστω εξαμελίας, υποπίπτει σε δεύτερο ή σε τρίτο, το δεις εξαμαρτήν, ουκ ανδρός όφου θέλει. Εκεί θα συζητούσα ακόμα και τη στέρηση της ελευθερίας σε ένα ακραίο επίπεδο. Αλλά έχει νόημα να αποκόψεις, κυρία Δασκαλάκη, έναν άνθρωπο από την οικογένειά του, από την κοινωνία, όπως έλεγε ο Γαρδίκας, ο πατέρας της εγκληματολογίας στην Ελλάδα, να στοιχήσει σε έναν άνθρωπο που έκαιγε τα χόρτα του, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μέσα στο άνδρο του εγκλήματος, στη φυλακή. Αυτό η στέρηση της αναστολής, θα θέλετε, και να πάμε λίγο, επειδή αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θέλω να είμαστε ευρωπαϊκοί και σύγχρονη χώρα, μεταρρυθμιστική. Ξέρετε ποια είναι η αναλογία των σοβαρών ποινών καθήρυξης της Ελλάδας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες? Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2015. 47,8% έχουμε, και δασκαλάκι, κρατούμενους με καθήρυξης 10-20 χρόνια. 11,3% υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία, δεν λέω η Σκανδιναβία, ένα παραπάνω, δεν έχουν τη φυλακή ως Θεό. Δηλαδή δεν είναι πίσω από εμάς. Να σας πάω σε κάτι ακόμη πολύ σοβαρότερο που απασχολεί σας πληροφορία και πάρα πολλούς δικαστές. Θα επιτύχει την ταχύτητα ο νέος νομοθέτης με τις μονομελείς συνθέσεις? Ξέρετε, δικαστή, ρωτήστε γνωστού σας, γιατί και στην Κρήτη έχουμε εξαίρετους δικαστές σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Οι ίδιοι επιδιώκουν να δικάζουν μόνοι τους και να παίρνουν στο λαιμό τους ανθρώπους σε πολύ σοβαρά κακουργήματα, ή επιδιώκουν τη συνύπαρξη και τη στράτη? Ξέρετε ποια χώρα μόνο έχει μονομελείς συνθέσεις και μάλιστα σοβαρές φορές? Η Μάλτα. Επί 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το νομοθέτημα αυτό, τους εμπρισμούς εξαμελίας, ακόμα σε όλο τον Νότο, γιατί η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον Νότο. Πώς αντιμετωπίζει η Ισπανία? Με κάθριξη στην γιαγιά και στη θεία σας? Στα τροχαία ατύχηματα σοβαρά. Πώς αντιμετωπίζει αντίστοιχα η Γαλλία, η Ιταλία το πρόβλημα αυτό? Όχι με την κάθριξη. Αντιμετωπίζεται με μια σοβαρή οδηγική εκπαίδευση, μια σοβαρή παιδεία. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά, μέχρι την 1η Μαΐου δεν προλαβαίνουμε το κάνουμε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Δασκαλάκη. Και να σας πω και κάτι. Επειδή ο νομοθέτης υποτίθεται ότι υποστηρίζει τα θύματα, στα πλαίσια κατά την ταπεινή γνώμη, νομίζω όχι μόνο τη δική μου, αλλά και της παρέας μας, αλλά ευρύτερα του μέρους του ελληνικού κόσμου. Πώς υποστηρίζει το θύμα ο νομοθέτης? Ξέρετε, έχει λυθεί το ζήτημα αν στην επικίνδυνη οδήγηση, που είναι κακούργημα πλέον, δηλαδή τελείται εκ προθέσεως, αν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στα θύματα. Διότι αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, κρατήστε το αυτό, από το 97 και μετά που ισχύει ο νόμος για τις ασφαλιστικές καλύψεις, είναι ότι τα δικήματα εκ προθέσεως, αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτόν που σκοπίμως βάζει το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα για να χτυπήσει έναν με τον οποίο είχε αντιδικία. Στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο παθόν. Βεβαίως. Διερεύνησε κανείς αν καλύπτεται ασφαλιστικά το θύμα στις εκ προθέσεως επικίνδυνης οδηγήσης. Ή θα μου πείτε ότι ο κύριος Φλωρίδης, για να μην παρανοήσω εδώ, αγαπά το θύμα και το προστατεύει, όταν ξαναεπέφαρε, επανέλαβε το παράβολο των 100 ευρώ για την υποβολή εγκλήσεως. 100 ευρώ παράβολο ήταν υποβολή. Θέλω τώρα να κάνω δούμε ποια διάταξη έχουν το θύμα. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Σπανάγη? Θέλω να προσθέσω το εξής. Ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που είπε ο συναδελφός μου. Όταν κάποιος σκοπίμως μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αποδεχόμενος το ενδεχόμενο να σκοτώσει έναν άνθρωπο ή ακόμη χειρότερα το κάνει επί τούτου, τότε ξεφεύγουμε από την έννοια του εξαμελίας τροχαίου ατυχήματος. Εκεί πλέον έχουμε είτε ευθέως ανθρωποκτονία από πρόθεση,
είτε που τιμωρείται όπως που τιμωρείται, πρέπει να τιμωρείται. Που τιμωρείται ως εκδόλου πρατώμενο αδίκημα και δεν έχουμε πλέον ανθρωποκτονία εξαμελίας. Εκεί πια πάμε σε άλλο πλαίσιο ποινής, είναι άλλη η απαξία της πράξης και επομένως αντιμετωπίζεται ο κατηγορούμενος διαφορετικά. Πάντως από το πρόσφατο παρελθόν και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Κρήτης, εμένα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου έχω τέσσερις περιπτώσεις που με αυτόν τον ποινικό κώδικα θα έπρεπε αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι, κάποιοι εκ των οποίων και γνωστοί, να είναι στην φυλακή. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί το έγκλημα είναι ένα βιωτικό γεγονός. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Το έγκλημα είναι συνυφασμένο απόλυτα με την κοινωνική δραστηριότητα σε καθημερινό επίπεδο και κάποιες φορές είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Η εκτροπή δηλαδή, η κοινωνική εκτροπή, που είναι ουσιαστικά αυτό που μορφοποιεί την εγκληματική δραστηριότητα, είναι μορφή της κοινωνικής δράσης. Πάντως, επειδή πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό. Θα σας δώσω το λόγο. Είναι μόνο γιατί πρέπει... είναι εξαιρετική η προσέγγιση, ειδικά στα τροχεία που είναι καθημερινότητα. Δέκα δεύτερα. Έχει σημασία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σε σχέση με αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε και σας ευχαριστώ και για τα ερωτήματα. Επιστρέψαμε, είναι 11 ακριβώς, εδώ ζωντανά στο prime time της Δευτέρα, σε ώρα αιχμής όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Μιλάμε για το νέο ποινικό κώδικα, αλλά και τι αυτός φέρνει ως νέο δεδομένο στην απονομή της δικαιοσύνης. Θέλετε να κάνετε μια επισήμανση, κύριε Κοτζαπασάκη? Και πράγματι, επειδή, κύριε Δασκαλάκη, ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα και από την κοινωνική πραγματικότητα, αν θέλετε, δύσκολα, ενώ τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα, πολύ δύσκολα και για εμάς, για τους δικαστές. Επιτέλους, πρέπει στη χώρα αυτή να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η δικαστική αστυνομία. Το τροχαίο ατύχημα, τον πύχη που τον περιγράφουμε όλοι μας εδώ, δηλαδή που πλέον γίνεται ένα πολύ δύσκολο αποδεικτικά και με πολύ μεγάλο διακύβευμα δίκημα, έτσι, δεν είναι με καθήρυξεις και φυλακές κτλ. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να λειτουργεί με ένα τμήμα τροχέας που κάνει μια προανάκριση σε βάθος χρόνου, με ένα εργαστήριο που περιμένει ένα αποτέλεσμα, με ένα πραγματογνώμονα που διορίζεται και εξαιρείται και ούτω καθεξής. Θα πρέπει πλέον ο δικαστής να έχει ως βοηθό του, δηλαδή ένα συγκροτημένο τμήμα, κάθε δικαστής ανάλογα με το αντικείμενο, έτσι ώστε και αποδεικτικά να διευκολύνουν τα πράγματα και ασφαλώς να μην υπάρχει ανασφάλεια δικαίου. Όταν πλέον αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μια αποζημίωση, αλλά φαντάζεστε ότι πλέον στο κακούργημα, ακόμη και αν έχω το ζήτημα που πολύ σωστά θέσατε και θα προκύψει από την πράξη πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί, ακόμη και αν έχεις συγκλίνουσα υπαιτιότητα, δηλαδή ευθύνεστε κατά 50% στο τροχαίο και που περάσατε με πορτοκαλί, αλλά με 50% και ο έτερος οδηγός που πέρασε με στόπ, πάλι στο κακούργημα θα είστε. Ποιος θα κατανείμει την ευθύνη? Και πώς από το κακούργημα θα οδηγηθούμε σε επιμέλεια? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι εδώ απόψε το βράδυ συζητάμε 6 άνθρωποι που θα μπορούσαμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρεθούμε στη φυλακή για κάτι το οποίο ακριβώς. Να μην φταίμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι την πιο πονηρή ερώτηση, κύριε Ρακιτζάκη, θα την κάνω σε εσάς. Κανένας δικηγόρος δεν επιθυμεί να χάνει μια δίκη. Νομίζω ότι αυτό είναι και ζητούμενο. Το ίδιο ισχύει σε κάθε επαγγελματία. Προφανώς. Αυτός ο ποινικός κώδικας όμως βάζει στο μυαλό των δικηγόρων δεύτερες σκέψεις. Γιατί να αναλάβω αυτή την υπόθεση, που είναι πολύ ξεκάθαρη ότι θα πάει. Κακά. Άσχημα. Άρα υπάρχει και το θέμα της επιλογής αλλά και της δυσκολίας ενός πολίτη να βρει δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει. Αυτό εξαρτάται από τον πολίτη και από τον δικηγόρο που θα πάει. Πρώτον, αν βροντάει η τσέπη του πολίτη, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Και δεύτερον, αν συμφωνήσει με τον νομικό του εκπρόσωπο σε αυτά που θα του πει. Δηλαδή, εφόσον την κάνετε την ερώτηση, εμένα να το πω πιο απλά. Μετά το νέο φορολογικό, άλλο λουλούδι, άλλο μπαξέ αυτό που ψηφίστηκε. Αυτά τα δύο μαζί ήταν τερατουργήματα. Έτσι. Μετά το νέο φορολογικό, και για μένα προσωπικά που θα τιμολογήσω μία υπόθεση, πραγματικά το πρώτο που θα του πω είναι αποτρεπτικό μόνο από το οικονομικό, έτσι με αυτά τα νέα δεδομένα. Το δεύτερο είναι ότι η αποστολή του δικηγόρου είναι μια δίκαιη δίκη. Αυτό να του εξασφαλίσει, θα τον εκπροσωπήσει με βάση το σύστημα. Δεν αποφασίζει ο δικηγόρος. Κάνει τη δουλειά του. Αν όμως δεν αρέσουν αυτά που θα του πεις, ότι θα μπεις μέσα, ότι να ετοιμάζεις κλινοσκεπάσματα, θα σου φέρνω τσιγάρα, προφανώς θα φύγει. Και το δεύτερο, εμείς αν έχουμε νομικό αντικείμενο, κύριε Δασκαλάκη, και πληρωθούμε, αυτοί είναι οι δύο παράγοντες για να αναλάβουμε μία υπόθεση. Κανένας άλλος δεν πρέπει να είναι. Μπαίνει και ένας τρίτος παράγοντας, για μένα προσωπικά, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία χημεία με αυτό που θα με επισκεφτεί, ώστε να μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Διτά και νομικά, αλλά και
να έχουμε μία χημεία για να μπορέσουμε ανθρώπινα να τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Όμως πραγματικά είναι πρόβλημα, διότι και τόσα χρόνια ποινικής δικηγορίας, πολύ λίγα σε σχέση με τους συναδέλφους εδώ, δεν νομίζω ότι θα είμαι πλέον σε θέση να πω ότι «Α, εγώ έκανα τη δουλειά μου, πήρα τα λεφτά μου, θα φύγω». Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι πολύ εδώ, δύσκολο να αναλάβεις. Ειδικά στην Κρήτη, κύριε Ρακιτζάκη, που έχουμε έτσι και έναν λίγο παραπάνω εκρηκτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε ο νέος ποινικός κώδικας να κάνει σάκο του μπόξ έναν δικηγόρο. Προφανώς. Στο ενδεχόμενο που η οικογένεια ή ο ίδιος που τιμωρηθεί, αντιληφθεί ότι εδώ εγώ ξόδεψα κάποια χρήματα για να ζητήσω υπεράσπιση από τον κύριο Ρακιτζάκη ή από τον οποιοδήποτε κύριο Ρακιτζάκη, η υπόθεση ήταν χαμένη, άρα εδώ πάμε και σαν κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι άγνοια του κόσμου. Mm-hmm. Η άγνοια ότι ο δικηγόρος δεν αποφασίζει, οφείλει να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, εάν κοροϊδέψει τον κόσμο, κάτι το οποίο συχαίνομαι, αυτό όταν το ακούσω κάποιες φορές, δεν το μπορώ. Έτσι, το ψέμα στον εντολέα. Αυτό είναι, το καταδικάζω περίφραστα, δεν αντέχω να ακούσω καθόλου κάποιον ο οποίος παραπλανήθηκε από το δικηγόρο, αλλά δεν μπορεί κανένας δικηγόρος με αυτά τα δεδομένα και πριν δεν μπορείς να τάξεις. Mm. Τι θα κάνεις, τι δουλειά σου θα κάνεις. Θα εκπροσωπήσεις με τον καλύτερο τρόπο τον κατηγορούμενο ή τον μηνυτή ή όποιον άλλον έρθει στο γραφείο σου, αφού του εξηγείς πώς είναι τα δεδομένα. Τώρα να πούμε και σε μια λεπτομέρεια. Τι να εξηγήσεις πώς είναι τα δεδομένα. Πώς θα τα εξηγήσεις. Εδώ εμείς πρέπει να ξανακάτσουμε στα δρανία. Κανονικά αυτές εδώ, αυτοί οι τόμοι που τους διδαχτήκαμε και ξαναλλάξαν και ξαναλλάξαν και ξαναλλάξαν, πρέπει να τους δούμε και εμείς στην πράξη. Έχει έρθει ένα εύστοχο μήνυμα ότι είπατε, λέει, νωρίτερα. Ότι δεν είναι ενημερωμένοι οι πολίτες. Δεν είναι λέει, ενημερωμένοι και οι δικηγόροι, δυστυχώς, λέει, για αυτές τις αλλαγές. Εμείς προσπαθούμε να ενημερωθούμε, διαβάζουμε συνέχεια. Είμαστε ενημερωμένοι. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν είμαστε, καθένας στο αντικείμενο. Όχι, δεν το λέει έτσι. Για εσάς. Ναι, φαντάζομαι αυτός που έχει στείλει το μήνυμα είναι και συναδελφός σας. Εγώ αναφέρομαι στην πράξη. Δεν το έχει βιώσει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Το ακούει και στη θεωρία δεν έχει καμία σχέση με την πράξη. Εκεί έκαναν βόλτα στο μονομελές. Παίρναν τον καφέ, περιμέναν, άντε μπρε να τελειώσουμε. Ακόμη δεν είναι να πάρει, να μην πω να με κόψετε στον αέρα, ας πούμε. Να. Ακόμη να τελειώσουν, πάει τα κάμου, μην τα γεννούμε. Και το θεωρούσαν παιχνίδι, το θεωρούσαν βόλτα. Να πάμε να φάμε τόσο. Καλά, ας αφήσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκεί αλλά και τελειώσανε. Αυτά, αλλά και αυτά τα χαρτάκια, ακόμα με τη λίστα των υποθέσεων που μπαίνουν στις πόρτες των δικαστηρίων, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε στην άκρη ενέ του 2024. Αν προλάβουμε, θα το αγγίξουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι ένα μείζον ζήτημα για την Κρήτη. Κύριε Σαββόπουλε, το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας μπορεί να δεχτεί αυτό το βάρος που έρχεται, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο βάρος. Δηλαδή, είπε νωρίτερα και η κυρία Σπανάκη και ο κύριος Κοντζαμπασάκης ότι ένας υπερήλικας, ένας άνθρωπος 70, 80, 90 ετών, θα μπορούσε να βρεθεί στην φυλακή. Δεν θα πάει στις φυλακές Τρυπόλεως, κύριε Κοντζαμπασάκη, όμως όπως είπατε, μπορεί να πάει στις φυλακές της Νεάπολης. Εσείς μου το είπατε, κύριε Σαββόπουλε, νωρίτερα. Κατοίκων κράτησης. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Με δεδομένο ότι και σήμερα υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη συμφόρηση στις φυλακές, δηλαδή με το υπάρχον σύστημα, έχω την εντύπωση ότι εάν αυξηθούν ή πολλαπλασιαστούν οι εισερχόμενοι πολίτες στις φυλακές, νομίζω ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση. Uh-huh. Επίσης δεν επαρκούν ούτε οι Δήμοι με την κοινοφελή εργασία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Και σήμερα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, ακόμα και σήμερα. Uh-huh. Τώρα η κοινοφελής εργασία θα πολλαπλασιαστεί, γιατί θα είναι το τελευταίο σκαλοπάτι πριν τη φυλακή. Οπότε πολλοί κόσμος θα το επιδιώξει, ιδίως αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτό ούτε σήμερα μπορεί να υποστηριχτεί. Δηλαδή, μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε κάποια δημόσια υπηρεσία, κάποιο δήμο, κατά κύριο λόγο, για να δεχτεί τον κατηγορούμενο για κοινοφελή εργασία. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, στο κομμάτι της απονομής της δικαιοσύνης, είπε νωρίτερα η κυρία Σπανάκη ότι όλα αυτά θα μπουν στην ημερήσια διάταξη στα δικαστήρια από την 1η Μαΐου. Πόσο εύκολο είναι να γεμίσουν οι φυλακές με περιπτώσεις που είναι και θολές, δηλαδή που έχουν ένα ερωτηματικό, που ενδεχομένως ένας λιγότερο έμπειρος δικηγόρος δεν το χειρίστηκε σωστά μέσα στη δικαστική αίθουσα ή ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος έστειλε κάποιον στη φυλακή από την άλλη πλευρά, γιατί γνώριζε πολύ καλά το παιχνίδι μέσα στην δικαστική αίθουσα, το παιχνίδι σε εισαγωγικά βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο
από τη στιγμή που, όπως εξήγησαν και οι εξαιρετικοί μου συνάδελφοι, είναι πολύ πιθανό και ίσως με σημασίες παραβάσεις να βρεθεί κάποιος να εκτείει πραγματικά την ποινή του σε σοφρονιστικό κατάστημα. Και οι ενστάσεις του νομικού κόσμου ήταν ακριβώς σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα έντονες, γιατί δικαιοπολιτικά η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει, και η κάθε κυβέρνηση έχει, μπορεί να επιλέξει και ανήκει στις δικαιοπολιτικές επιλογές ο τρόπος έκτησης μιας ποινής. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζει τα πραγματικά όρια του σοφρονιστικού μας συστήματος. Το σοφρονιστικό σύστημα το δικό μας σε αυτή τη στιγμή είναι υπερκορεσμένο. Οι υποδομές του είναι και αυτές παλιές. Και πρέπει να σας πω ότι το σοφρονιστικό μας σύστημα αποτελεί μόνιμη πηγή παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αποτελεί μόνιμη αιτία καταδίκης της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Άρα λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται πολύ συχνά υπόλογη για αυτές τις συνθήκες κράτησης. Αν πράγματι ο νομοθέτης έχει τη βούληση, ο πολιτικός νομοθέτης έχει την βούληση να ακόμα και ίσονος σημασίας παραβάσεις να τις οδηγεί στη φυλακή, αυτός έχει τη δικαιοπολιτική ευθύνη, αυτός θα αναλάβει την ευθύνη της νομοθέτησης, αυτός θα πληρώσει, αυτός θα λογοδοτήσει στο λαό και αυτός θα πληρώσει και το πολιτικό κόστος. Αυτός θα κληθεί να λογοδοτήσει για τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής του. Ο νομικός κόσμος εννοείται ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αποτελέσει πραγματική αντιμετώπιση του εγκλήματος. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο είπαμε είναι και πού θα τους στείλει όλους αυτούς. Να σας πω μόνο ότι στην Κρήτη τα σοφρονιστικά καταστήματα είναι εξαιρετικά γυρασμένα και όταν θα κληθούμε να εφαρμόσουμε από μία Πέμπτη μεγαλοβδομάδα συμπτωματικά. Και μάλιστα, όπως ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, μόλις ολοκληρωθεί το νέο σοφρονιστικό κατάστημα στην Νεάπολη, ο στόχος είναι να κλείσει το υπάρχον εκεί, αλλά και το σοφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού. Το οποίο δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Και δεν έχει και δρόμο το για να οποίο δεν έχει παραδοθεί έτσι ακόμα. Να είναι και ξέρετε που θα εφαρμοστεί ο νέος ποινικός κώδικας, κύριε Δασκαλάκη. Από μία Πέμπτου θα τύχει άμεσης εφαρμογής, όχι στις εκκρεμούσες υποθέσεις που εκεί πέρα για λόγους δικαιοπολιτικούς καθαρά θα ισχύσει ο ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο, ποινική διάταξη, αλλά θα ισχύσει για τα αυτόφορα πλημελήματα τα οποία θα κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική Μάλιστα. δικαιοσύνη από μία Πέμπτου και μετά. Δηλαδή από τη μεγάλη εβδομάδα, στα μέσα της μεγάλης εβδομάδας, ίσως να ήταν, δεν ξέρω αν σε 20 μέρες ξεκινάνε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί, κάποια, ας το πούμε, το κωμικοτραγικό στοιχείο αυτής της ιστορίας. Μαζί με την εβδομάδα των παθών θα ξεκινήσει και η εβδομάδα των παθών για τους κατηγορούμενους. Εγώ, επειδή δεν μ' αρέσει να μασάω τα λόγια μου, απόψε έμαθα από την κυρία Σπανάκη ότι από την 1η Μαΐου θα εφαρμοστεί αυτό. Νόμιζα ότι υπήρχε περιθώριο χρόνο, άρα το πράγμα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Κύριε Κάρτσουνα, αν σας ζητούσα από την δικαστική, από την εμπειρία σας στις δικαστικές αίθουσες, να μου επιλέξετε μια υπόθεση, γενικά δεν θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα, που θα μπορούσε να έχει μια πολύ άσχημη έκβαση, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα έτσι, με βάση τον νέο ποινικό κώδικα. Πείτε μου ένα παράδειγμα. Είναι τα τροχαία ατυχήματα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως, που είναι πολύ διαδεδομένα, δηλαδή... Φεύγω εγώ σήμερα από το γραφείο μου, παραδείγματος χάρη, κουρασμένος. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος έχει να επιτελέσει πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους. Τυχαίνει ένα δέντρο, παράδειγμα, να έχει καγύψει το στόπ. Παραβιάζω το στόπ ή και το ένα δέντρο μπορεί να μου κρύβει τον φωτεινό σηματοδότη και περνάμε κόκκινο. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να διελάβει από το σημείο ένα άλλο αυτοκίνητο και δυστυχώς να επέλθει ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα για τον επιβάτη του αλογήματος. Εκεί, από αμέγειά μου, δηλαδή από έλλειψη προσοχής και όχι από δόλο, δηλαδή χωρίς να θέλω το αποτέλεσμα αυτό, θα απολεστεί μια ανθρώπινη ζωή και εγώ θα τεθώ κατευθείαν στον κίνδυνο του εγκλισμού στη φυλακή. Ενώ με τον προϊσχύσα νομοθετικό καθεστώς, ο ποινικός δικαστής, όπως σας προανέφερα προηγουμένως, θα μπορούσε, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις της περίπτωσης, να είναι πιο, έχει ένα ευρύτερο πεδίο δράσης και να μου καταγνώσει την ποινή που αρμόζει στη δική μου περίπτωση. Πλέον είναι λίγο ασφικτικά δεσμευμένος με το υπάρχον πλαίσιο ποινής. Θα έλεγα δηλαδή ότι στα εγκλήματα εξαμελίας κυρίως, τα οποία αφορούν πολύ κόσμο, διότι τα εγκλήματα κατά την τροχιά κυκλοφορία, ας πούμε, που είναι πολύ δεδομένα στην Κρήτη, θα επέλεγα
ίσως αυτή την κατηγορία αδικημάτων. Μάλιστα. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με εικόνες και καταστάσεις που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Δηλαδή έρχεται ένας νέος ποινικός κώδικας σε αυτές τις συνθήκες. Σε συνθήκες περασμένων δεκαετιών παραπέμπουν όσα βιώνουν καθημερινά δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και διάδικοι που προσέρχονται στις δικαστικές υπηρεσίες των Χανίων. Μια χαμένη δικογραφία μεταξύ χιλιάδων που στηβάζονται στα γραφεία του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και άλλων υπηρεσιών και μια αναφορά σε βάρος υπαλλήλου που θεωρήθηκε πως φέρει την ευθύνη ήταν απλά η αφορμή για να αναδειχθεί εκ νέου ένα πρόβλημα που χρονίζει. Η δικογραφία χάθηκε από το πολιτικό τμήμα του Πρωτοδικείου. Μέσα εκεί φυλάσσονται γύρω στις 1.500 με 2.000 δικογραφίες που από αυτές καθημερινά δεκάδες ή εκατοντάδες πηγαίνουν έρχονται για φωτοτυπίες από το ένα γραφείο στο άλλο, από τον ένα δικαστή στον άλλον, για προσδιορισμούς, για 1.000 πραγματάκια. Ήταν θαύμα που ως τώρα δεν έχει χαθεί κάτι άλλο. Η υπόθεση ωστόσο προχώρησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χωρίς να επηρεαστεί ο ορισμός δικασίμου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι πάντως απήχαν για μία ημέρα από τα καθηκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για την αναφορά σε βάρους συναδέλφου τους. Έγινε νόμιμα η ανασύσταση και προχώρησε κανονικά. Ορίστηκε δικάσιμος και όλα είναι εντάξει. Δηλαδή για μας όλη αυτή η αναφορά ήταν εντελώς περιττή. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Χανίων περιγράφει συνθήκες παρακμής στους χώρους που απονέμεται η δικαιοσύνη εξαιτίας της έλλειψης χώρου, ενώ η εικόνα ακόμα και στους διαδρόμους των δικαστικών υπηρεσιών είναι χαρακτηριστική. Χώρος υποδοχής κρατουμένων, μαρτύρων δεν υπάρχουν. Όλοι στηβάζονται σε ένα στενό διάδρομο κρατούμενοι, κατηγορούμενοι, παιδιά, οικογένειες, δικηγόροι, διάφοροι πολίτες που έχουν να εξυπηρετηθούν όλοι μαζί εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε τι κινδύνους εγκυμονεί όλο αυτό. Την ώρα που η ψηφιοποίηση των αρχείων των δικαστηρίων φαντάζει μακρινό όνειρο, μέρος αυτών καταστρέφεται σε υπόγειες αποθήκες. Η τραγική έλλειψη χώρων. Πλέον χώρο για αρχείο δεν υπάρχουν. Κάτω το ένα υπόγειο που φυλάσσονται τα πιστήρια ανακαλύψαμε τελευταία και έχουμε στείλει και την αναφορά μας στο Υπουργείο. Ό,τι πλημμυρίζει και έχουν καταστρεφεί αρκετά από αυτά. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποδεχτεί το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου για αποκατάσταση των παλιών δικαστικών φυλακών Χανίων, ώστε να μεταφερθούν τα αρχεία των δικαστικών υπηρεσιών. Σήμερα, ωστόσο, το κτίριο εμφανίζει σημαντικές φθορές. Όχι μόνο έχουμε ζητήσει, αλλά έχει ήδη χορηγηθεί αυτή η δυνατότητα και εκ μέρους του συγκεκριμένου Υπουργείου και του ΤΑΚΔΙΚ έχει ζητηθεί η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας και πυρανίκνευσης, ούτως ώστε να μεταφερθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Χανίων επιμένει στην παραχώρηση των παλιών δικαστικών φυλακών υπό προϋποθέσεις, δεδομένου ότι το κτίριο είναι κατασκευής του 1950 και εμφανίζει στατικά προβλήματα. Θα σας βομβαρδίσω τώρα με πληροφορίες, κυρία Σπανάκη και κύριοι, γιατί έχουμε αυτές τις εικόνες στα Χανιά. Δεν είναι καλύτερη η κατάσταση στην υπόλοιπη Κρήτη, απλά φαίνεται ότι τα Χανιά έχουν ένα πιο διωγγωμένο πρόβλημα. Και μέσα στο νέο ποινικό κώδικα έχουμε και ένα νέο δικαστικό χάρτη. Ένα νέο δικαστικό χάρτη που το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον χαρακτηρίζει τομή για την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς βρήκαμε τα στοιχεία για την Κρήτη και πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο δικαστικός χάρτης που μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Θα το σχολιάσουν αμέσως μετά οι δικηγόροι μας. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Διατηρούνται το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών με έδρα το Ηράκλειο. Καταργούνται τα ειρηνοδικεία Ηρακλείου, Πύργου, Καστελίου, Πεδιάδος και Μυρών. Εφετείο Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ηρακλείου αλλά και Λασιθίου. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Διατηρούνται το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών με έδρα το Ρέθυμνο. Καταργείται το ειρηνοδικείο Ρεθύμνης. Εφετείο Κρήτης με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χανίων αλλά και Ρεθύμνης. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Διατηρούνται το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών με έδρα τα Χανιά. Καταργούνται τα ειρηνοδικεία Χανίων αλλά και Βάμου. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Διατηρούνται το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών με έδρα τη Νεάπολη. Καταργούνται τα ειρηνοδικεία Λασιθίου, Σιτίας και Ιεράπετρας. Κυρία Σπανάκη, δεν είναι πάρα πολλά για αλλαγές όλα αυτά, πέρα από τον δικαστικό χάρτη. Δηλαδή, νέος ποινικός κώδικας. Δικαστικά μέγαρα που ασφικτιούν. Δικογραφίες που χάνονται, το έχουμε καταγράψει και αυτό στο ρεπορτάζ της Κρήτης, και την ίδια στιγμή έρχεται ένας νέος δικαστικός χάρτης που αγγίζει και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.
Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω, σας το λέω αυτό έτσι σαν πολίτης, θα πούμε στη συνέχεια σαν δικηγόρος, θα ήθελα να γνωρίζω με βάση ποια λογική, με ποιο σκεπτικό και τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή του δικαστικού χάρτη, όπως λέτε. Θεωρώ ότι το να συσσωρευτεί ύλη δικαστική στα πρωτοδικεία από την κατάργηση των ειρηνοδικείων θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν υπάρχουν υποδομές. Αυτή τη στιγμή, κτηριακά, το Ηράκλειο αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα και τα Χανιά αντιλαμβάνονται. Ανοίγει πάντως ο δρόμος για τον δικαστικό μέγαρο, όπως και του Ρεθύμνου. Αυτό το ακούω πολλά χρόνια, ναι, κύριε Δασκαλάκη, και θα ήθελα πραγματικά να το πιστέψω. Είμαι αρκετά πολύ. Εγώ ρεπορταζιακά το βίωσα και ως μακέτα στο πολύ παρελθόν. Δεν μας το είχαν δείξει πώς θα είναι. Ως μακέτα ανοίγει, ναι. Ως μακέτα, όντως, το έχουμε δει κι εμείς. Το ζήτημα είναι ότι η πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ από αυτά τα οποία λέμε ότι ανοίγει ο δρόμος και έρχονται και τα λοιπά. Αυτό τουλάχιστον εγώ το ακούω 10 χρόνια. Σημασία έχει το εξής. Ας ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να επισημάνω κάτι. Όσον αφορά την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ποινικού κώδικα, αυτό το οποίο αποτελεί τεράστιο έλλειμμα και είναι και ο λόγος καταδίκης της Ελλάδος επανειλημμένες φορές, όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης, είναι οι συνθήκες κράτησης, διότι παραβιάζονται κατάφορα τα δικαιώματα των κρατουμένων. Θα σας πω κάτι που πάρα πολύ απλό. Προβλέπεται και επιβάλλεται να υπάρχει ειδική πρόσβαση σε αμαία κρατούμενους, δηλαδή σε κρατούμενους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, προβλήματα υγείας και οι οποίοι σε κάθε περίπτωση, ναι μεν είναι έγκλειστοι γιατί εκτείουν κάποια ποινή, αλλά δικαιούνται να έχουν ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Αυτό δεν υφίσταται, γιατί θα σας πω μόνο ότι δυσκολεύει η πρόσβαση σε πρωτοβάθμια υγεία, δεν το συζητώ αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι η μεταγωγή ενός κρατουμένου έχει πάρα πολλές παραμέτρους ώστε να επιτευχθεί. Πέραν λοιπόν του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι κρατούμενοι ήπιας εγκληματικότητος, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, ενδεχομένως είναι αδόκιμη, αλλά εγώ θα πω οι κρατούμενοι οι οποίοι εκτείουν ποινές φυλάκισης από πλημελήματα, που δεν μπορούν να ισοπεδώσουν τα πάντα όσον αφορά, θα σας πω ότι η φυλακή, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, ίσως είναι λίγο τρομακτικό, είναι ένας πυρήνας εγκληματικότητας. Και αυτό που είπε ο κύριος, ο συνάδελφός μου, ο κύριος Κοντζαμπασάκης προηγουμένως, είναι πάρα πολύ σωστό, ότι η επανένταξη των κρατουμένων, οι οποίοι εκτείουν μία ποινή φυλάκισης, με όποιον τρόπο και αν την εκτείουν αυτοί, είτε δηλαδή στα κακουργήματα είτε στα πλημελήματα, έχουν ανάγκη να επανενταχθούν κοινωνικά. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε. Δεν το ξέρουμε. Υποδομές δεν υπάρχουν. Και επιπλέον, μέσα στην φυλακή υπάρχουν πυρήνες εγκληματικότητος πάρα πολύ σοβαροί. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος έρχεται τυχαία, πρώτη φορά αντιμέτωπος με τη διαδικασία εγκλεισμού και βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο, να μην αυταπατώμεθα, γεννά μορφές εγκλήματος. Βεβαίως. Έτσι, και τις γεννά και τις συντηρεί και τις διανθίζει. Και επηρεάζουν και την εγκληματικότητα εκτός της φυλακής. Έχουμε δει πολλές φορές έγκλειστους να είναι εγκέφαλοι σε περιπτώσεις εγκληματικών οργανώσεων. Μα προφανώς. Πολλές φορές ο πυρήνας είναι μέσα στη φυλακή και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένα δίκτυο ανεξέλεγκτο, γιατί συνήθως η κεφαλή και ο πυρήνας δεν γνωρίζονται με αυτούς οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένες πράξεις αξιόπινες, πάρα πολύ σοβαρές, γιατί ακριβώς η διάρθρωση εγκληματική είναι τέτοια ώστε να έχει μια αθέατη πλευρά, προκειμένου τελικώς να μην διερευνηθεί, να μην εξιχνιαστεί και να μην τιμωρηθεί κάποιο έγκλημα. Εδώ λοιπόν αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο όταν ένας άνθρωπος, ο οποίος από μια αιτία, όπως παραδείγματος χάρη ένα εργατικό ατύχημα, φέρεται ως κατηγορούμενος και τελικά καταδικάζεται και πρέπει να εκτίσει μέρος της ποινής, εφόσον η προβλεπόμενη ποινή θα υπερβαίνει το ένα έτος. Πόσο εύκολα αυτός ο άνθρωπος θα προστατευτεί, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ευάλωτος οποιοδήποτε άνθρωπος, βρίσκεται έγκλειστος για ένα δίκημα.
καθίσταται άμεσα ευάλωτος. Mm-hmm. Πώς θα αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας από ανθρώπους και στοιχεία τα οποία είναι και για το κράτος και για την κοινωνία ανεξέλεγκτα μέσα εκεί? Εγώ αντιλαμβάνομαι, κυρία Σπανάκη, και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με αυτόν τον ποινικό κώδικα. Αν, ας πούμε, ένας κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή, εδώ πέρα ευνοείται και η συμφωνία μεταξύ του θήτη και του θύματος, έτσι ώστε να μην φτάσει η υπόθεση στην δικαστική αίθουσα. Ναι. Είναι και αυτό μια προέκταση του νέου ποινικού κώδικα. Έτσι και αλλιώς. Θα πρέπει να σας τώρα πω... Τώρα πιο έντονα. Αυτό. Θεωρώ ότι πλέον θα μπαίνει σε μια άλλη πλέον διαδικασία, σε μια άλλη εφαρμογή, αλλά δεν θα είναι και πάλι ασφαλές. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τίποτα δεν θα εξασφαλίζει την δυνατότητα του να μην τελικώς εκτίσει μέρος της ποινής, ακόμη και αν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Όσο περνάει η ώρα, μιλώντας μαζί σας, αντιλαμβάνομαι ότι πόσο σοβαρό είναι το θέμα και πόσο αναγκαίο είναι οι πολίτες μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα να ενημερωθούν, γιατί πραγματικά νομίζω ότι από το Μάιο θα δούμε εικόνες απείρου κάλους μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα πάμε στην συνέχεια της συζήτησης. 6 λεπτά μετά τις 11:30, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Κάρτσον και τον κύριο Καραγιάννη που δεν έχουν φυσική παρουσία εδώ και υπομονετικά περιμένουν μέσω του Skype. Σας ευχαριστώ διπλά. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοντζαμπασάκη, για τον δικαστικό χάρτη. Θα ζητήσω από όλους ένα σχόλιο, γιατί όλα αυτά για να εφαρμοστούν πρέπει να υπάρχουν και κάποια εχέγγυα που θα πρέπει να εξασφαλίσει η ίδια η πολιτεία. Δηλαδή, όταν πάμε σε ένα νέο ποινικό κώδικα με πολλαπλασιασμό των υποθέσεων, φαντάζομαι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, κυρία Σπανάκη, που το καλοκαίρι δεν μπορείς να σταθείς, τι γίνεται, ενώ και λόγω των συνθήκων που επικρατούν ή και το χειμώνα. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι ότι είναι καλύτερη η κατάσταση στο δικαστικό μέγαρο του Ερεθύμνου, κύριε Κοντζαμπασάκη. Κύριε Σκαλάκη, το πρόβλημα της δικαιοσύνης, μάλλον το ερώτημα της δικαιοσύνης, δεν είναι οργανωτικό, ούτε είναι ποσοτικό. Η δικαιοσύνη είναι τόσο ευαίσθητη λειτουργία, όχι μόνο στην πολιτεία, στην κοινωνία, που πρέπει να συνδυάζει δύο πράγματα: ταχύτητα και ποιότητα. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί φασόν. Θέλει το χρόνο της, θέλει την ορίμανση των υποθέσεών της, θέλει την περίσκεψη από τους παράγοντές της και οπωσδήποτε φυσικά χρειάζεται και υποδομές και οργάνωση. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Δηλαδή, ακόμη και αν είχαμε 30 κτίρια και είχαμε 4.000 δικαστές και 10.000 υπαλλήλους, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχαμε μια καλή δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Έτσι, για να μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλλο. Το διακύβευμα, το σημαντικό, και να κοιταζόμαστε στα μάτια στο οργανωτικό κομμάτι και στους δικαστικούς χάρτες, είναι η αποφράς εποχή κατά την οποία η χώρα πτώχευσε. Διότι μισό λεπτό τότε... να πω και κάτι έτσι λίγο για να γελάσω. Ναι. Εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου κινδυνεύεις να χάσεις την σειρά σου γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις την αίθουσα από τον κόσμο που υπάρχει. Επειδή λοιπόν το Ρέθυμνο και από το χάρτη που δείξατε υπήρξε υβρίδιο στο ζήτημα της κατάργησης των περιφερειακών πλημελιωδικείων και ειρηνοδικείων και μάλιστα μια περιοχή που δεν ευτύχησε, παραδείγματι μια ωραία, από τις ωραιότερες νομίζω περιοχές της Κρήτης που λέγεται Αμάρι, δεν ευτύχησε στα 60-70 χιλιόμετρα που θέλει ο Αμαριώτης για να έρθει στην πόλη του Ρεθύμνου να έχει ένα δρόμο της προκοπής. Καταργήθηκε όμως το ειρηνοδικείο και το πλημελιωδικείο Αμάρι, όπως καταργήθηκε το αντίστοιχα το περιφερειακό δικαστήριο στο Σπύλι και στο Πέραμα, που γνωρίζετε πολύ καλά, μια πολύ δυναμική περιοχή του νομού Ρεθύμνου. Δεν βοήθησε αυτό στην ταχύτητα των υποθέσεων. Η πραγματικότητα είναι, για να κοιταζόμαστε στα μάτια, ότι η Τρόικα, όταν επέπεσε στη χώρα, αφού πρώτα πτωχεύσαμε, έβαλε τα νούμερα κάτω και είπε: τι χρήματα πρέπει να περικόψω από τη δικαιοσύνη? Τόσα χρήματα. Μα βέβαια, αφού περικόπτεις χρήματα, περικόπτεις δικαστήρια και μέγαρα και πάγιες δαπάνες, χωρίς να προσλαμβάνεις βεβαίως δικαστές, υπαλλήλους κτλ. Και πάμε τώρα στην τελευταία φάση του δράματος, όπου αποκόπτεις μια πολύ μεγάλη περιφέρεια της χώρας και της ενδοχώρας στην Κρήτη, όπως αναφερθήκατε, μετά το Ρέθυμνο και στους υπόλοιπους δομούς. Αυτό είναι εξυπηρέτηση στον πολίτη. Δηλαδή, ο πολίτης από τη Μεσαρά ή από το Αμάριο, όπως έγινε στο Ρέθυμνο, ή από το Βάμο που θα πηγαίνει σε αυτό, σε αυτό το δικό δίκτυο μια και δύο ώρες, θυμάμαι και θυμάστε όλοι τον αγώνα εδώ του Ηρακλείου και την ίδρυση εφετείου, ακριβώς γιατί μια ώρα επιπλέον κόστιζε σε χρόνο, σε χρήμα, κόστιζε σε ζωές στον δρόμο κτλ. Δηλαδή τώρα τι κάνεις στη Μεσαρά και στο Βάμο? Συρρυκνώνεις και σωρεύεις υποθέσεις στα κέντρα των πόλεων. Και ταυτόχρονα αναβαθμίζεις τους ειρηνοδίκες σε πρωτοδίκες και πάμε τώρα σε ένα δεύτερο. Δηλαδή έχω μια, αν θέλετε, κάθετη και οριζόντια
αν θέλετε, αναδιοργάνωση της δικαιοσύνης, που ξαναλέω, δεν έχει άξονες ποιότητας, αλλά έχει άξονες ποσότητας και οικονομίας κλίμακος, όπως λέει η επιχειρηματικότητα, μόνο που η δικαιοσύνη δεν είναι επιχείρηση. Και τι κάνεις, μια μεταρρύθμιση που ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1932, δηλαδή η ομογενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοσύνης, που αναβαθμίζεις δικαστές εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα αντικείμενα, σε δικαστές αντικειμένων που δεν έχουν δικάσει ποτέ, αλλά που όμως πια με τα νέα δεδομένα θα διακυβεύεται η ελευθερία των ανθρώπων, και ταυτόχρονα σωρεύεις τα πρωτοδικαία ύλη που έχουν σήμερα τα ειρηνοδικαία. Απλά πράγματα, κύριε Δασκαλάκη, όπως κάθε σύγχρονη χώρα συμβαίνει. Εξειδίκευση του δικαστή. Τα μεγάλα πρωτοδικεία και τα μεγάλα εφετεία της χώρας, ειδικά στην Κρήτη που έχουμε δύο εφετεία, έχουμε μια σοβαρή οικονομική, κοινωνική ζωή κτλ. Θα πρέπει πλέον να πάμε σε εξειδίκευση του δικαστή. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ποινικό δικαστή, θα πρέπει να έχουμε αστικό δικαστή, θα πρέπει να έχουμε εμπορικό δικαστή, οικογενειακό δικαστή με ρόλο συμβουλευτικό, με ρόλο διαμεσολαβητικό, και με μια δικαστική αστυνομία, με ειδικούς δηλαδή ανθρώπους, να υποστηρίζουν τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Το να βάλουμε στον κουβά, να το πω λαϊκά, όλες τις υποθέσεις. Να κάνουμε ένα βαθμό δικαιοσύνης για να μην έχουμε βαθμολογικές, μισθολογικές και άλλες τεχνικές, έτσι μπάσκες να ταξιδοθούν και ως μένα δημόσιοι υπάλληλοι να γλιτώσουμε και από το ταξιδοτικό μια δαπάνη και να καταργήσουμε και 4 κτίρια. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Έχεις καταρτισμένο δικαστή. Έχεις δικαστή που είναι σε συνεχή εκπαίδευση, διαβίου, όπως λέμε. Δικηγόροι 20ετίας, 30ετίας, δεν σας κρύβω ότι αν πλέον και με την κακονομία και την πολυνομία που έχουμε, ο πολίτης ένα παραπάνω, που οφείλει να γνωρίζει το νόμο, αλλά ποιο νόμο, αυτό που ίσχυε μέχρι χθες και θα αλλάξει αύριο. Λοιπόν, αυτό ισχύει στους δικαστές ένα παραπάνω. Πόσο τους υποστηρίζουμε τους ανθρώπους, με πόσο εξειδικευμένο προσωπικό, σε επίπεδο πραγματογνωμών, οικονομικών, κλπ. Έτσι. Και κάτι τελευταίο. Άρα θεωρώ ότι και στο κομμάτι αυτού του δικαστικού χάρτη θα φανεί στην πορεία, νομίζω ότι πρόκειται για τεχνικού τύπου ρυθμίσεις, οργανωτικού τύπου ρυθμίσεις με οικονομικό υπόβαθρο που δεν κατατείνουν στην ποιότητα, αν θέλετε, και στην ταχύτητα της δικαιοσύνης. Μια τελευταία παρατήρηση. Επειδή πράγματι οι συνάδελφοι έθεσαν εξαιρετικά. Πολύ γρήγορα όμως, στον τύπο των ύλων, το ζήτημα του σοφρονιστικού συστήματος. Κοιτάξτε. Όλο, για να θυμίσω μια παράφραση τοπική δική μας. Έχουμε ένα καζάνι που αποστάζει στέμφυλα και βγάζει ρακί. Το απόσταγμα της ποινικής λειτουργίας της πολιτείας είναι ακριβώς το σοφρονιστικό σύστημα. Τι βγάζει το σοφρονιστικό σύστημα, πόσο εκπαιδεύει, πόσο επανεντάσει. Η λέξη είναι επανένταξη, κύριε Δασκαλάκη. Ξαναλέω, το ποσοτικό κριτήριο μπορεί να έχει ένα κρατούμενο 2 χρόνια και ένα κρατούμενο 8 χρόνια. Το αποτέλεσμα πάντως, η τιμωρία είναι να βγαίνουν οι άνθρωποι από τη φυλακή, δεν αναφέρομαι σε όλους, σε αρκετούς όμως, μπαίνοντας κατευθείαν στην καθημερινότητα της παραβατικής συμπεριφοράς. Ακριβώς, στο πανεπιστήμιο του εγκλήματος. Κοιτάξτε. Τελειώνω με ένα παράδειγμα, γιατί αναφερθήκατε και νομίζω ο κύριος Κάρτσο να τοποθετήθηκε ως προς τα τροχαία που είχε απασχολήσει η ζήτησή μας. Έχει έναν επιχειρηματία, τον κύριο Δασκαλάκη, που είχε μια επιχείρηση στο Ηράκλειο, που δυστυχώς μέσα στην κρίση, στα μαύρα χρόνια, κατέρευσε. Επειδή ως γνωστόν η δημόσια διοίκηση λειτουργεί αργά, έρχεται κύριε Δασκαλάκη το 2024, μετά από 10 χρόνια, και σας βεβαιώνει η πρώτη δό Ηρακλείου ένα ποσό οφειλή στο δημόσιο λόγω της κατάρρευσης της επιχείρησής σας. Με αυτή την οφειλή που θα βεβαιωθεί στις 2 Μαΐου. Υφίσταστε ένα νομικό πλαίσιο ποινικό κατά το οποίο κινδυνεύετε να κτίσετε φυλακή, ιδίως αν έχετε ένα ποινικό μητρό που λόγω χρεών στο δημόσιο, λόγω φιλών στο ΙΚΑ, λόγω της κατάρρευσής σας, χωρίς καμία ποινική παραβατική συμπεριφορά στη ζωή σας, δεν δικαιούστε αναστολής. Και διαρωτώ με, ενώ η πολιτεία υποτίθεται ταυτόχρονα οργανώνει εξοδικαστικούς μηχανισμούς ρύθμισης οφειλών. Υποτίθεται, γιατί οι τράπεζες ξέρουν πολύ καλά πως δεν λειτουργούν και δεν το υποστηρίζουν αυτό. Θα έρθει ο κύριος Δασκαλάκης και θα εκτίσει ποινή φυλακή σου στην Αλκανασό, ή θα του επιβληθεί χρηματική ποινή στην καλύτερη των περιπτώσεων, που αν είχε ο άνθρωπος χρήματα θα ρύθμιζε το χρέος του. Και έτσι πας να αντιμετωπίσεις τι, τη σοβαρή παραβατικότητα της χώρας. Αστεία πράγματα, κύριε Δασκαλάκη. Το έγκλημα θέλει μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου, θέλει οικογένεια, σχολείο, πανεπιστήμιο, πρώτου εγκλήματος. Θέλει εργασία. Βεβαίως θέλει μείωση των ανισοτήτων. Θέλει άλλες παρεμβάσεις στην κοινωνία. Και βεβαίως κατά τη διαχείριση στην ποινική διαδικασία αυτή καθεαυτή θέλει εξατομίκευση. Θέλει εξειδίκευση. Δεν θα λέμε ναι, ενδοοικογενειακή βία, γιατί τα κανάλια κάθε βράδυ έχουν δικαιολογία. Όλα και τα ξεράμε τα χλωρά. Αυτό το αποτρέπει ο ποινικός κώδικας. Γιατί, τι κάνει, τελειώνω. Τι κάνει, στενεύει, αυτό βγαίνει από την κουβέντα. Στενεύει τα περιθώρια τόσο ώστε καθιστά το δικηγόρο περίπου άχρηστο και το δικαστή απλώς τη φωνή του νόμου. Αυτό κάνει, χωρίς να επιτρέπει την εξειδίκευση. Θεωρώ ότι αυτό το νομοθέτημα και ο κύριος Φλωρίδης ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, προ-τρεις Κυριακές, περίπου και ο ίδιος αντιλαμβάνεται το λάθος. Αλλά ο ποινικός λαϊκισμός και η πολιτική συγκυρία που πρέπει την ατζέντα να την πάει αλλού, δυστυχώς επέβαλε αυτό το νομοθέτημα. Χαριτολογώντας, νιώθω σαν τον πρόεδρο που προσπαθώ να σας διακόψω μέσα στη δικαστική αίθουσα. Όχι, δεν είναι θέμα πρόεδρου, κύριε Σκάκη. Το καλό θα ήταν
θα ήταν και εμείς οι δικηγόροι και οι πολίτες να μην χρειάζεται να τοποθετούνται. Βεβαίως. Επιτυχημένη είναι η δικαιοσύνη αυτή που λειτουργεί αυτή καθε αυτή. Αυτή είναι η αλίμονο, γιατί ρωτήσετε αν, τι ποιες υποθέσεις θα λαμβάνουμε. Αλίμονο να χρειάζεται να δίνουμε μάχες για το αυτονόητο. Αλίμονο. Κύριε Ρακιτζάκη, ένα θέμα που επίσης τίθεται με όλες αυτές τις αλλαγές και σε συνδυασμό με το κτηριακό είναι ότι εδώ τίθεται και θέμα προβλήματος στα αρχεία ενός δικαστικού μεγάρου. Προφανώς. Όταν υπάρχει συσσόρευση τέτοια πληροφορία. Μα καταστρέφονται περασμένων ετών, καταστρέφονται δικογραφίες αναγκαστικά. Πού τις βάλουμε? Εδώ δεν χωράμε εμείς εκεί μέσα. Πάμε να μπεις μέσα στο αρχείο, ειδικός υπάλληλος να σου το ανοίξει σε κάποιες υποθέσεις, στην Ανδρόγειο εδώ ξέρετε, ας πούμε. Ένας χώρος ο οποίος δεν χωράει, εννοείται, τι θα κάνουμε? Θα καταστραφούν από ένα σημείο και μετά και λαμβάνουμε και μήνυμα δικογραφίες στάδε εδώ, στάδε εντών. Όποιος θέλει ας έρθει να πάρει τα σχετικά του γιατί θα καταστραφούν. Επειδή ένα θέμα το οποίο συζητάμε πολλές φορές, κύριε Σαββόπουλε, είναι η ευελιξία της δικαιοσύνης. Έχουμε δει αυτή την μάστιγα των αναβολών, υποθέσεις δηλαδή που διαλύουν οικονομικά οικογένειες, γιατί από αναβολή σε αναβολή πάνε πίσω υποθέσεις που μπορεί να αφορούν την ίδια τους την καθημερινότητα. Αυτό θα διωγγωθεί με τον νέο ποινικό κώδικα? Γίνεται μια προσπάθεια να μειωθούν γιατί οι αναβολές. Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει για μια αμεσότητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Ναι. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω παντού. Το πρόβλημα είναι πιο ότι σε κάθε υπόθεση, κάθε φορά μπορεί να προκύψει ένα σοβαρό κόλλημα για το οποίο πρέπει η υπόθεση να αναβληθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει ένας οριζόντιος κανόνας που να λέει ότι οι αναβολές θα δίνονται μία φορά και δεν έχει άλλο. Δηλαδή, αν τη δεύτερη υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας, τι θα γίνει? Δεν θα πρέπει να αναβληθεί η υπόθεση. Το πρόβλημα πόσο μπορεί να τραβήξει μια υπόθεση από τις αναβολές? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο αν η επόμενη, δηλαδή όχι να περικόψουμε το δικαίωμα, το ενδεχόμενο της αναβολής, αλλά να μπορούμε να προσδιορίζουμε την επόμενη δικάσιμη πάρα πολύ σύντομα. Αν λοιπόν εγώ ξέρω ότι αν έχω μια υπόθεση σήμερα και την αναβάλω και θα πάει αύριο ή θα πάει την άλλη εβδομάδα ή θα πάει τον επόμενο μήνα, το αργότερο, δύσκολα θα υπάρχει το φαινόμενο της παρέλκυσης της διαδικασίας που τεχνιέντος ζητάμε αναβολές, βρίσκουμε λόγο για να παίρνουμε αναβολές. Τώρα, με τα οριζόντια μέτρα νομίζω ότι δεν. Μάλιστα. Ο χρόνος που ρωτήσατε είναι μεγάλος. Είναι δηλαδή, μεγάλος, ναι. Είναι αρκετά μεγάλος. Έχω βιώσει και εγώ αυτή την εμπειρία. Θα ήθελα, κύριε Κάρτσονα, θα ήθελα να έρθω σε εσάς, επειδή ακούμε αυτά τα νέα δεδομένα. Ποιο θα ήταν το ιδανικότερο για έναν δικηγόρο? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ κατανοώ ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, ότι έχουμε 8 Απριλίου, ότι από 1η Μαΐου ξεκινάει η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα. Ελπίζω κάποιους σήμερα να τους διαφωτίσαμε, να κατανοήσουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αλλά τι θα μπορούσε να αλλάξει με βάση την πρόταση ενός δικηγόρου, δηλαδή την αυτό που θα ικανοποιούσε εσάς προσωπικά? Με ακούτε? Κύριε Δασκαλάκη, σε μένα απευθυνθήκατε. Ναι, ναι, σε εσάς απευθύνομαι. Με συγχωρείτε, απλά είχε πέσει η γραμμή και επικοινώνησε εκ νέου. Αν μπορείτε να επαναλάβετε. Θα επαναλάβω το ερώτημα. Τι είναι αυτό που ζητάει ένας δικηγόρος που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την κατάσταση στην οποία πάμε? Δηλαδή, είμαστε 8 Απριλίου, 1η Μαΐου εφαρμόζεται ο νέος ποινικός κώδικας. Ποιο θα ήταν το ιδανικό για έναν επαγγελματία δικηγόρο στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, ο ρόλος του δικηγόρου είναι θεμελιώδης για την κοινωνική συμβίωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα με αφορμή και την ψήφιση του συγκεκριμένου ποινικού κώδικα, νομίζω ότι θα αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η μνημειώδης σημασία του για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίοι, όπως διεφάνηκε από την συζήτηση η οποία διεξήχθη, πλέον οι περισσότεροι βρίσκονται αντιμέτωποι με την στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ένα εκ των οποίων είναι η προσωπική τους ελευθερία. Νομίζω ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια του κράτους δικαίου, τα οποία πραγματικά δοκιμάζονται μέσα από το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Δυστυχώς οι συνέπειες αυτές θα φανούν μέσα από την εφαρμογή των συγκεκριμένων άρθρων και του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, οι οποίες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές.
θα βλέπουμε πολίτες να οδηγούνται στα καταστήματα κράτησης, θα υπομένουν την εξευτελιστική μεταχείριση η οποία έχει αποτελέσει και αιτία για καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τον κοινωνικό στιγματισμό, κύριε Κάρτσονα, είναι και αυτό ένα θέμα. Το θέτετε πάρα πολύ σωστά, και τον κοινωνικό στιγματισμό. Γεγονός το οποίο θα ενισχύσει έτσι περαιτέρω την κοινωνική αναταραχή, θα κλονίσει αν θέλετε την εμπιστοσύνη των πολιτών ακόμα περισσότερο εναδίκω απέναντι στη δικαιοσύνη, διότι για μένα είναι ξεκάθαρη στόχευση που υπάρχει από τους αόρατες συντάκτες, είναι να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί το χειρό του κάθε ανθρώπου, είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός. Από το πιο αδύναμο μέχρι το πιο δυνατό, το καταφύγιο, φανταστείτε οι λαϊκές ρίσεις, όταν ζοριζόμαστε λέμε θα σε πάω στα δικαστήρια. Αυτό πλέον, μέσα από το μότο της ατιμωρησίας και την μόνιμη υποδότηση ατιμωρησίας, η οποία δήθεν υφίσταται στην Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνετε, δίνει λαβή στην αυτοδικία στην αφαίρετη άσκηση δικαιωμάτων. Γι' αυτό θεωρώ ότι εδώ φύγεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος. Αυτά δηλαδή τα οποία αναμένεται να δούμε το προσεχές διάστημα, και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κολλάπτεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πέρα από το δικό σας και σας τιμά ιδιαίτερα αυτό, προφανώς δεν μπορεί να προβληθεί ένα νομοθέτημα όταν δοκιμάζει τα συνταγματικά όρια, όταν δοκιμάζει την ανθρώπινη αξία. Δεν θα είναι εύκολο να πει στο μέσο πολίτη όταν αύριο μεθαύριο θα του ζητήσει την ανανέωση της λαϊκής εντολής να του πεις ότι πραγματικά για ίσονο σημασίας πράξης θα τον στέγει στη φυλακή. Νομίζω ότι οι καταστάσεις είναι σοβαρές. Θα πρέπει ο καθένας από το δικό του μετερίζει να συνδράμει στην ανάδειξη των κρίσιμων πτυχών που είναι συνυφασμένες με το κράτος δικαίου και το νομικό πολιτισμό, και ο ρόλος του δικηγόρου θα αναδειχθεί ακόμα περαιτέρω, που με το λόγο του στην διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας και σώγει την ποινική διαδικασία, θα θωρακίσει τον πολίτη από την καταχρηστική άσκηση της ποινικής καταστολής και θα βοηθήσει τον ποινικό δικαστή στην έβρεση του μέτρου. Το κέριο ζήτημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι η γηδία λίθος πάνω στην οποία κυριολεκτικά θα δοκιμαστεί το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είναι η έβρεση του μέτρου, κύριε Δασκαλάκη, το οποίο δυστυχώς απουσιάζει. Απουσιάζει πλήρως η συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας. Το μέτρο θα βρεθεί μέσα από το δικηγόρο, ο οποίος με την εξειδίκευσή του και τον αυτοσεβασμό του θα βοηθάει τα δικαστήρια να αναζητήσουν την ουσιαστική αλήθεια και να βοηθάει τον εκάστοτε κατηγορούμενο απολύτη. Κύριε Καραγιάννη, εδώ έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, γιατί όσο η ώρα μιλάμε μου έρχονται στο μυαλό διάφορα πράγματα. Δηλαδή, 1η Μαΐου που θα εφαρμοστεί ο νέος ποινικός κώδικας, νομίζω ότι σαν επαγγελματίας δικηγόρος, όπως και όλοι οι συνάδελφοί σας εδώ, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και την έκπληξη που θα βιώνει ένας άνθρωπος που θα ζητάει την νομική κάλυψη από εσάς, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και αυτό που πριν από μερικά χρόνια ή πριν από λίγο καιρό ήταν ένα πλημέλημα που θα έχει μια δικαστική ταλαιπωρία, αλλά θα έχει και μια αίσια έκβαση, μπορεί να τον στείλει στη φυλακή. Πολύ σωστά, και το σημαντικότερο είναι ότι πλέον, επειδή σίγουρα στο παλατολόγιο όλων μας ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναπτύξουν μια παραβατική έστω και εξαμελιά συμπεριφορά άπαξ στη ζωή τους, υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συχνή εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη. Εκεί η προσπάθεια του δικηγόρου, εκεί όπως μου είπε κάποια στιγμή ένας αδελφός μου με τον οποίο συμιλούσα στους διαδρόμους του δικαστικού Μαγάρου, πλέον θα δίνεται μάχη για να κερδίσουμε ένα μήνα μικρότερης ποινής για τον κατηγορούμενο. Γιατί σκεφτείτε ότι τα όρια πλέον της αναστολής της ποινής είναι τελείως ασφυκτικά. Όταν πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα εφιαλτικό 12μηνο προηγούμενων καταδικών, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι για τους ανθρώπους που έχουν συχνή εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη, θα πρέπει πλέον ο αγώνας του δικηγόρου να είναι ακόμα και να κερδίσει ένα ή δύο μήνες μικρότερη ποινή. Γιατί αυτό θα δώσει και θα δίνει πάντα το δικαίωμα στον κατηγορούμενο να διατηρεί ενεργό, αν θέλετε, ενεργή, αν θέλετε, την ελπίδα του να επιτύχει μία αναστολή της ποινής του, εφόσον δεν θα υπερβαίνει
πρωτόδικα τους 12 μήνες. Ένα σχόλιο μόνο θέλω να κάνω για το δικαστικό χάρτη, κύριε Δασκαλάκη. Mm-hmm. Ο δικαστικός χάρτης είναι αυτή τη στιγμή η μόνη εγγύηση που υπάρχει ότι το σύστημα όπως έχει δημιουργηθεί με το νέο κώδικα, το νέο ποινικό κώδικα και το νέο κώδικα ποινικής οικονομίας δεν θα κρασάρει άμεσα. Και τι εννοώ. Στο Ηράκλειο προβλέπεται μία οριζόντια τομή, γεωγραφική τομή. Θα κόψει το νομό Ηρακλείου σε δύο μέρη. Το βόρειο τμήμα θα πάει στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημελιωδικείου Ηρακλείου και το νότιο στο μεταβατικό μονομελές πλημελιωδικείο με έδρα τις Μοίρες. Δηλαδή το σύνολο των εγκλημάτων από μία Πέμπτου και μετά, το σύνολο, το 85% των πλημελιωδικείων θα κληθεί να το εκδικάσει το μονομελές πλημελιωδικείο. Mm-hmm. Εδώ στο Ηράκλειο δεν υπάρχει δυνατότητα δεύτερου μονομελούς πλημελιωδικείου. Δεν υπάρχουν αίθουσες, κύριε Δασκαλάκη. Αυτή τη στιγμή στο γερασμένο δικαστήριο, δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, υπάρχουν 3 ακροατήρια διαμορφωμένα για ποινικές δίκες και οι ανάγκες μας, γιατί υπάρχει και ο σχηματισμός του εφετείου Ανατολικής Κρήτης που εκεί επίσης λειτουργούν ποινικά ακροατήρια, είναι για 7 αίθουσες. Άρα το μονομελές πλημελιωδικείο δικείο στο Ηράκλειο αναγκάζεται είτε να τις μισές, είτε αρκετές δικασίμους να μεταβάλει, να αναβάλει οίκοθεν, δηλαδή με πράξη του Προέδρου να αναβάλει τη εκδίκασή τους, ενώ ένα πολύ σημαντικό μέρος των δικασίμων αυτών πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών εκδηλώσεων Μανώλης Καρέλης του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί φιλοξενείται οι μισές και πλέον συνεδρίας του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Ηρακλείου. Και με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας και με το 85% των πλημελημάτων να πηγαίνουν στο μονομελές, ένα μονομελές είναι απαραίτητο για το Ηράκλειο, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να μπορεί να φιλοξενηθεί ή να εξυπηρετηθεί από τις υπάρχουσες δομές του μονομελούς πλημελιωδικείου και του δικαστικού μεγάλου στο Ηράκλειο. Δεν μπορεί το δικαστικό μεγάλο να φιλοξενήσει ένα δεύτερο μονομελές πλημελιωδικείου που θα εκδικάζει παράλληλα λόγω του όγκου των υποθέσεων. Άρα λοιπόν έρχεται ο δικαστικός χάρτης και τι κάνει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Τέμνει ουσιαστικά τον νομό στα δύο, δημιουργεί στα βόρεια του νομού ένα την κατατόπινη αρμοδιότητα των εγκλημάτων την πηγαίνει στο μονομελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου και ό,τι υπάρχει στην νότια Κρήτη, στις Μοίρες και στη Βιάνο, θα δικάζεται από το μεταβατικό μονομελές πλημελιωδικείο. Με βάση όλες αυτές τις μπορεί να σωθεί η κατάσταση. Δεν μπορεί ειλικρινά να σωθεί διαφορετικά. Επαναλαμβάνω, με το νέο ποινικό κώδικα από μία Πέμπτη και μετά, το 85% των πλημελημάτων θα δικάζεται από το μονομελές πλημελιωδικείο. Και στο Ηράκλειο δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα δεύτερο τμήμα. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε απλά την κτηριακή υποδομή. Για άλλη μια φορά δηλαδή το Υπουργείο νομοθετώντας έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Προέταξε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, συμπίεσε όλες τις υποθέσεις στο μονομελές, τη στιγμή όμως που γνωρίζει, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και πρέπει να του το πιστώσουμε για να θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, ο μόνος Υπουργός Δικαιοσύνης που ήρθε και είδε τα χάλια μας και εμπιστεύθηκε και περπάτησε το δικαστικό μέγρο από άκρο σ' άκρο, το δικαστικό μέγρο του Ηρακλείου και συνειδητοποίησε την αθλειότητα την οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Δεν έκανε και μεγάλη απόσταση από άκρο σ' άκρο, κύριε Καραγιάννη. Πώς είπατε? Δεν έκανε και μεγάλη απόσταση. Το κτίριο είναι πάρα πολύ μικρό. Όχι, σας πληροφορώ ότι τον βάλαμε σε κάθε δωμάτιο χωριστά του δικαστικού μεγάλου για να δει τις συνθήκες και των ακροατηρίων και των χώρων όπου τηρούνται οι δικογραφίες και των γραφείων των δικαστών. Μπήκε σε όλους τους χώρους. Mm-hmm. Και είδε πραγματικά τις συνθήκες οι οποίες βρίσκονται. Είδε ότι το 4ο πρωτοδικείο της χώρας βρίσκεται και στεγάζεται σε άδειες συνθήκες και με χώρους που πραγματικά ασφιχτιούν. Και για να λειτουργήσει είναι αναγκασμένο να στέλνει τις δικογραφίες. Στα Χανιά μου είπατε ότι χάθηκαν. Στο Ηράκλειο οι δικογραφίες του, οι ποινικές δικογραφίες βρίσκονται αλλού, οι αστικές δικογραφίες βρίσκονται αλλού, είναι διακτηνισμένες σε όλο τον αστικό ιστό της πόλης και πρέπει ένας δικηγόρος να δίνει αγώνα δρόμου καθημερινά για να φύγει από το πολιτικό αρχείο και να πάει στο ποινικό, να φύγει από το αρχείο της εισαγγελίας και να πάει στο αρχείο των υποθέσεων, να φύγει από το αρχείο των υποθέσεων και να πάει στο αρχείο των δικογραφιών, τα οποία δεν βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο, ελλείψη χώρου. Μάλιστα. Στο δικαστικό μέγαρο τηρούνται μόνο του τελευταίου χρόνου οι δικογραφίες. Όλες οι υπόλοιπες βρίσκονται διακτηνισμένες μέσα στον αστικό ιστό της πόλης σε διάφορα μισθωμένα κτίρια. Μάλιστα. Επομένως, συνειδητοποιείται. Θέλω να βάλετε τελεία, κύριε Καραγιάννη, γιατί δυστυχώς ο χρόνος έχει περιοριστεί. Είναι τραγικές στην ελληνικοτεχνική υποδομή για να προχωρήσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Κλείνοντας την εκπομπή, θα ήταν λάθος μου να μην ζητήσω ένα σχόλιο. Θα μου επιτρέψει να ζητήσω αυτό το σχόλιο από την κυρία Σπανάκη, ως μοναδική κυρία της παρέας. Μιλάμε για τις ανθρωποκτονίες. Το ότι η κοινωνία της χώρας λειτουργεί, ας με επιτραπεί η έκφραση, σεξιστικά διαχρονικά, φαίνεται και από το λάθος που κάνουμε όλοι,
βάζω και τον εαυτό μου μπροστά, να χαρακτηρίζουμε την δολοφονία μιας γυναίκας ως γυναικοκτονία. Είναι μία ανθρωποκτονία ή κοινώς είναι ένα έγκλημα. Επειδή έχουμε αυτή την περίπτωση στην Αθήνα, μία ακόμα από αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η Κρήτη έχει μια πρωτιά σε τέτοια περιστατικά. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο όσον αφορά αυτά τα περιστατικά με φόντο και το νέο ποινικό κώδικα. Ναι. Με το νέο ποινικό κώδικα θεσμοθετείται πλέον η δυνατότητα των διαφόρων φορέων οι οποίοι την χάνει να έρθουν σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων οι οποίοι διαγιγνώσκουν υπό την ιδιότητά τους περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας να μπορούν να το καταγγέλουν και να μπορούν να καταστούν μάρτυρες οι οποίοι θα καλούνται στο δικαστήριο προκειμένου να ενισχύσουν την ορθότητα μιας καταγγελίας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι οι ανθρωποκτονίες αυτές είναι αυτό που λέμε έμφυλη βία κατά τον επιστημονικό όρο έχουν αυξηθεί σε ένα αριθμό υπερβολικά μεγάλο. Την Κρήτη να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, ναι, κυρία Σπανάκη. Επιτρέψτε μου να σας πω βέβαια ότι αυτό έχει να κάνει με την παθογένεια, την εκπυρήνωση της ελληνικής οικογένειας, δυστυχώς τον αποπροσανατολισμό των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, είτε κοριτσιών είτε αγοριών. Είναι μία εκτροπή αυτή από τον, και μία αντιστροφή στην ιεράρχηση των αξιών σε τέτοιο βαθμό που τελικώς να μην γίνεται σεβαστή η ανθρώπινη φύση, η γυναικεία φύση, χωρίς βέβαια να παραβλέπω ότι πολλές φορές υφίστανται βία σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι άντρες. Όμως αυτή τη στιγμή επειδή οι γυναίκες θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες, γιατί είναι επιφορτισμένες με πάρα πολλά ζητήματα κοινωνικών, αν θέλετε, θεσμών, οι οποίοι τους επιβαρύνουν, τους επιφορτίζουν. Με την ανατροφή των παιδιών τους, τη στήριξη της οικογένειας, είναι πλέον και στην παραγωγή, δηλαδή εργάζονται οι γυναίκες. Και συνήθως είναι αυτές οι οποίες υφίστανται μέσα στο πλαίσιο της οικογενειακής, ας πούμε, συμπεριφοράς, περιστατικά βίας που πολλές φορές δεν καταγγέλλονται. Αυτά τα οποία φτάνουν να καταγγελθούν είναι πολύ λίγα, πιστέψτε με. Είναι η μειοψηφία. Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι αυτή η καινοτομία που εισάγει ο ποινικός κώδικας σχετικά με τη δυνατότητα των όσων έρχονται σε επαφή, γιατί πιστέψτε με, πολλές φορές οι γυναίκες έρχονται τρομοκρατημένες. Δηλαδή, μέμφουμε τον εαυτό μου όταν τις επιπλήττω λέγοντας «Μα είναι δυνατόν αυτό να μην το καταγγείλετε». Πώς το κρατάτε αυτό μέσα σας? Και αντιλαμβάνομαι ένα τρόμο. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ο οποίος δεν προέρχεται μόνο από αυτόν που μπορεί να δέχονται βία, αλλά και από το κοντινό περιβάλλον που λένε ότι τι περιμένεις, δεν θα γίνει τίποτα, κάτσε στο σπίτι σου. Πολύ το έχουμε σωστά. Ακούσει πολλές φορές. Πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι τραγικό. Γιατί θέλω να σας πω ότι πολλές φορές αποτρέπεται η σύζυγος, η κοπέλα, η σύντροφος να καταγγείλει το περιστατικό από την ίδια της την οικογένεια, τη δική της πατρική οικογένεια. Αυτό είναι το τραγικό, γιατί η παθογένεια ξεκινάει από εκεί. Δηλαδή όταν υπάρχει μια ανοχή σε βαθμό τουλάχιστον που για μένα έχει την ίδια ποινική απαξία με τη δράση. Πολλές φορές αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση ότι ένας άνθρωπος, μια κοπέλα, η οποία πολλές φορές στερείται οικονομικών μέσων, γιατί και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα αντικίνητρο στο να φτάσει μια κοπέλα, μια γυναίκα να καταγγείλει την βία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν έχουμε οικονομικά εξαρτημένες γυναίκες, οι οποίες υφίστανται βίαιη συμπεριφορά και συγχρόνως αποτρέπονται από το στενό τους περιβάλλον να προβούν σε οποιαδήποτε καταγγελία, πόσο δύσκολο είναι να φτάσουν σε μια δικαστική αίθουσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστέψτε με ότι... Οι πιέσεις που δέχονται και όταν φτάσουν στη δικαστική αίθουσα. Φυσικά. Μα έχει τύχει πάρα πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον, να αντιμετωπίσω επαναχώρηση από μια γυναίκα η οποία ήρθε χτυπημένη στο γραφείο μου και αμέσως ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί προστασίας, γιατί δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνεται δεκτό σε μια σύγχρονη κοινωνία ότι θα ασκείται βία σωματική, ψυχική, ψυχολογική. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα δεν μπορεί μια κοινωνία να προχωρήσει, δεν μπορεί να
τι θα εμφυσίσουμε στα παιδιά μας, τι θα τους πούμε, πώς θα τα προστατεύσουμε. Όταν βιώνουν τα παιδιά μία τέτοια βία στο στενό τους περιβάλλον και πολλές φορές δεν καθίστανται απλώς μάρτυρες, καθίστανται και αυτόβουλοι προστάτες. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 10 ετών, 5 ετών να θέλει να προστατεύσει τη μητέρα του από τη βία που υφίσταται καθημερινά και που τελικώς, ξέρετε, που κατατείνει στο να διαμορφώσει έναν παραβατικό ενήλικα πια, ο οποίος θα έχει βιώσει την βία σαν καθημερινότητα και θα την αναπαράξει στο μέλλον. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι με λίγα λόγια είπατε ακριβώς το πώς διαμορφώνεται αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα για την πατρίδα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Σπανάκη, κύριε Κοντζαμπασάκη, κύριε Ρακιτζάκη, κύριε Σαββόπουλε, κύριε Κάρτσουνα και κύριε Καραγιάννη. Νομίζω ότι καταφέραμε απόψε, έστω και σε έναν βαθμό, να διαφωτίσουμε τους τηλεθεατές που ήταν μαζί μας για αυτές τις αλλαγές που έρχονται με το νέο ποινικό κώδικα. Θα εξακολουθήσω να λέω ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και νομίζω ότι θα το δούμε πλέον και στην πράξη, στην καθημερινότητά μας, από την 1η Μαΐου, δηλαδή σε περίπου 20 με 22 ημέρες από σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε εκτάκτως το ραντεβού μας αύριο στις 11 παρατέταρτο το βράδυ, όπου εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και βεβαίως το γνώριμο ραντεβού κάθε Δευτέρα 1 τέταρτο πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.